Sebastián Palacio. El número 32, Sonny Villena. El número 30, Edison Sanfer. El número 30, Alberto Cremón. 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 El número 30, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εδώ που ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την εξαναβολή πρώτη αγωνιστική τη Super League. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Ένα μάτς το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο και για τους δύο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μία ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να μειώσει όσο γίνεται τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Από την άλλη ο Ατρόμητος, ο οποίος θέλει να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας. Επομένως καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και για τις δύο ομάδες. 5 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού αναμένουμε αυτή τη στιγμή να μπουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να γίνει και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Μάλλον η παρουσίαση των δύο ομάδων έγινε πριν λίγο και θα πούμε και τις ενδεκάδες του παιχνιδιού. Πρέπει να κάνουμε όλοι like, να φτάσουμε τα 50 like, έτσι ώστε να δώσω και εγώ τις ενδεκάδες του παιχνιδιού για το σημερινό παιχνίδι. Μόλις φτάσουμε τα 50 like, νομίζω ότι θα μπορέσω και εγώ να δώσω τις ενδεκάδες του match. Επομένως, μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και like, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο και εσείς μας στηρίζετε και εμείς ανεβαίνουμε, έτσι ώστε να συνεχίσουμε όλο αυτό το οποίο κάνουμε. Λοιπόν, θα πούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Παναθηναϊκό, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γιώρι Λοντίγκιν, Βαγιανίδης, Πέρεθ, Σέγκεφελντ, Σπόραρ, Γιέντβαϊ, Μλαντένοβιτ, Τσούρισιτ, Παλάσιο, Βιλένα και Βέρμπιτ, η 11 του Ιβάν Γιοβάνοβιτ, εν αντιθέσει με τον Ατρόμητο που έχει τον Τζιτότα, τον Κεσχρίντα, τον Ασεβέδα, τον Κονσάλε, τον Βέργο, τον Καμαρά, τον Γιουμπιτάνα, τον Έρλιγμαρκ, τον Βαλένσια, τον Ντεμποκ και τον Τζαβέλα, τον Γιώργο Τζαβέλα, τελευταία μεταγραφή του Ατρόμητου. Αναπληρωματική για τον Κρι Κόλμαν είναι ο Μαρκετζιάνι, ο Αθανασίου, ο Ρομπάιγο, ο Φρι Τζόνσον, ο Αγγιέλσκι, ο Κυβρακίδη, ο Κούεν, ο Ιμερέκοφ και ο Τσακμάκης, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που έχει αναπληρωματικούς τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον Ζέκα, τον Φώτιο Ανίδη, τον Μπερνάρ, τον Τσέριν, τον Μαντσίνη, τον Κότσιρα, τον Γερεμέγεφ και τον Άραο. Λοιπόν, σιγά σιγά είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες, να γίνει δηλαδή η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο από λεπτό προς λεπτό. Περάσαμε και τα 100
110 άτομα, πάμε να ανέβουμε, πάμε να φτάσουμε τα 200, όσα περισσότερα άτομα τόσο καλύτερα, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό, συνεχίζετε να κάνετε subscribe και like στο κανάλι και περιμένουμε την επίσημη έναρξη του παιχνιδιού. Ένα μάτσο που, όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο, και νομίζω ότι πραγματικά το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να κρίνει αρκετά, δεδομένου το ότι ακολουθεί, όπως είπε και ο Κωστάρας, ο Βασιλόγιαννης, κατά τη διάρκεια του live, έτσι, κατά τη διάρκεια μάλλον του pre-game, όπως είπε και ο Κώστας Βασιλόγιαννης, ακολουθεί derby Ιωνίων, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός, στο γήπεδο της στο γήπεδο του Ολυμπιακού, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και γι' αυτό το λόγο το λέμε και εδώ στον αέρα. Ακολουθεί μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και αυτό από το Vasco Sports. Λοιπόν, μπαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, όπως ακούτε, με τον ύμνο του Παναθηναϊκού, όπως είναι λογικό. Νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνος του. Σε λίγο θα μπορείτε και να μας βλέπετε, όπως κάνουμε άλλωστε σε κάθε live εδώ στο Vasco Sports. Συνεχίζετε να κάνετε subscribe και like, να ανέβουμε όσο περισσότερο γίνεται. Το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα. Και πραγματικά νομίζω ότι θα ξεκινήσει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Πραγματικά θα κερδίσει ο καλύτερος σήμερα εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είναι το τρομερό ντέρμπι, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο, και είπαμε, όσο πιο καλά παίξει ο Παναθηναϊκός στο σημερινό μάτς, τόσο καλύτερα θα είναι για τη συνέχεια, γιατί φέτος το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, ακολουθούν πολλές αγωνιστικές, όπως καταλαβαίνετε. Βρισκόμαστε ακόμα στην 8η αγωνιστική, 7η μάλλον, μαζί με αυτήν εδώ που παίζουμε, και θα δούμε ακόμα τι μας επιφυλάσσει το πρωτάθλημα εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για την έναρξη του παιχνιδιού, την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου, εδώ που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την πρώτη αγωνιστική εξαναβολής, όπως πάμε πριν. Το λέμε και τώρα για όσους δεν το έχετε καταλάβει, είναι εξαναβολής αυτή η αγωνιστική, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για τη ζωντανή περιγραφή του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι τρίτη θέση, λέει. Καλή επιτυχία, λέει, στον Παναθηναϊκό. 0-0 είναι, παιδιά, δεν έχει ξεκινήσει. Πάμε για 200 άτομα σιγά σιγά. Και σιγά σιγά τώρα θα ξεκινήσουμε την περιγραφή. Είμαστε πολύ κοντά στην έναρξη. Λοιπόν, και τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης είναι έτοιμος, έτσι ώστε να σφυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού εδώ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μια αναμέτρηση όπου και για τους δύο είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπαμε και πριν. Λοιπόν, τώρα θα γίνει η σέντρα. Αυτός ο οποίος θα κάνει τη σέντρα είναι ο Βέργος, Νίκος Βέργος, με το νούμερο 9, ο Πέτσος στο τρομί του, με τα πράσινα ο Παναθηναϊκός, με τα μπλε ο Ατρόμητος και τα άσπρα, έτσι, τα γαλανόλευκα. Με άλλα λόγια, ο Ατρόμητος με μια περίεργη σήμερα εμφάνιση, είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την πρώτη κατοχή. Βέργος προσπαθεί να πάρει την μπάλα,
Προσπάθησε εδώ να κλέψει ο Παναθηναϊκός από αριστερά με το Γετβάη. Τελικά βγαίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γιούρι Λοντίγκιν είναι αυτός ο οποίος θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι ο Λοντίγκιν. Η μπάλα η οποία πηγαίνει τώρα στον Παλάσιος από δεξιά. Παλάσιος ο οποίος κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγιανίδη, σε επιστροφή Βαγιανίδη στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Στην αρχική ενδεκάδα, το είπαμε και πριν. Στο pre-game το λέμε και τώρα για όσους δεν ήταν μαζί μας ίσως πριν στο pre-game. Και από δεξιά τώρα ο Παλάσιος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, θα προσπαθήσει, θα πατήσει την μπάλα, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ να είναι έξω από την περιοχή. Αλλά τελικά δίνεται από την άλλη πλευρά επιθετικό φάουλ του Παλάσιος και όχι αμυντικό, το οποίο ζήτησε ο ίδιος. Επομένως θα πάει και ο αμυντικός του Ατρομήτου, έτσι ώστε να κάνει το ελεύθερο. Περάσαμε τα 200 άτομα. Μπράβο, Βασίλα Ραλεϊσκή. Ζιά έκεινε στην τρίτη θέση. Γεια σου, Βασίλη, λέει ο Ρίκος. Καλησπέρα. Αγαπάμε Παναθηναϊκό, λέει. 0-0, παιδιά, μόλις άρχισε. Λοιπόν, κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Πέρεθ. Αυτός βγάζει για τον Παλάσιος. Κλέβει τελικά ο Ατρόμητος με τον Έρλινγκ Μάρκ, ο οποίος γερνάει πίσω την κατοχή εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τζιντότας. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια. Πιέζει ψηλά ο Σπόραρ για τον Παναθηναϊκό. Τελικά υπάρχει φάουλ πλάγιο-πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά με τον Βαγιανίδη, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Στο Σέγκεφελ τώρα η μπάλα και αυτός αριστερά για τον Γετβάη. Γετβάη κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι, προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω. Θα ξαναδώσει τελικά για τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Αυτός έχει χώρο αρκετά μπροστά. Τελικά θα επιλέξει δεξιά το Βαγιανίδη. Βαγιανίδης ο οποίος κρατάει, δίνει για το Βιλένα ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ξανά Βαγιανίδης πίσω για τον Σέγκεφελντ. Κρατάει και αριστερά για το Γετβάη. Γετβάη κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ξανά Σέγκεφελντ πιέζει πολύ πολύ ψηλά ο Ατρόμητος με τον Νίκο Βέργο. Τελικά η κατοχή παραμένει σε πράσινα πόδια και πιο συγκεκριμένα πλάγιο από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίστε παιδιά να κάνετε like. Θέλω να φτάσουμε γρήγορα τα 100 like. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπαρτ Σέγκεφελντ είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή για το τριφύλι. Και πασάρει ωραία στη μεσαία γραμμή εκεί όπου βρίσκεται ο Πέρεθ και προσπαθεί να δημιουργήσει. Σηκώνεται κεφάλι πάρα πάρα πολύ ωραία στα αριστερά. Εκεί όπου βγαίνει μια σέντρα για τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιό γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός. Μετά τη σέντρα την οποία έγινε από αριστερά από τον Μλαντένοβιτς, πήρε την κεφαλιά και ο Παναθηναϊκός σκοράρει. Οι παίκτες στο τρομή του ζητάνε επιθετικό φάουλ. Δεν νομίζω όμως ότι τίθεται τέτοιο θέμα, ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σίγουρα όμως η φάση θα ελεγχθεί. Και ο Παναθηναϊκός μόλις στο τρίτο, τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης σκοράρει και η λεωφόρος παίρνει φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το γκολ το οποίο βάζει ο Παναθηναϊκός. Ανοίγει το σκορ πάρα πάρα πολύ νωρίς το τριφύλι από το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, όπως είπαμε και πριν, μετά τη σέντρα η οποία βγήκε από αριστερά από τον Μλαντένοβιτς. Καρφωτή κεφαλιά του Τζούρισιτς, άμα είδα καλά, ο οποίος θα σκοράρει για το τριφύλι και θα ανοίξει το σκορ εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε, η φάση από ό,τι φαίνεται θα ελεγχθεί, γιατί υπάρχει και τραυματισμός από την ομάδα του Ατρομήτου. Να δούμε τι θα γίνει. Συνεχίστε να κάνετε subscribe και like. Πάμε να φτάσουμε παιδιά τα 100 like. Όσο πιο γρήγορα τα φτάσουμε τόσο καλύτερα. Πάμε παιδιά, μόνο like θέλω τώρα. Δώστε λίγο μόνο like να δούμε αν μετράει το goal. Σίγουρα θα ελεγχθεί. Εντάξει, βέβαια οι παίκτες του Ατρομήτου πηγαίνουν την μπάλα στη σέντρα με το Βέργο. Μόνο ΑΕΚ λέει εδώ. Γκολ ο Παναθηναϊκός λέει, 1-0 από το τρίτο λεπτό. Αυτό που σας είπαμε παιδιά και στο pre-game, αν ο Παναθηναϊκός σκοράρει νωρίς, τότε τα πράγματα ίσως να είναι πολύ πολύ πιο εύκολα. Το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα. Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ, έκανε αυτό το οποίο έπρεπε πολύ νωρίς και δικαιωματικά προηγείται αυτή τη στιγμή με 1-0. Ελέγχθηκε η φάση, μετράει κανονικά το γκολ παρά τον τραυματισμό. Τζούρισιτς λοιπόν είναι ο σκόρερ, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά μετά από σέντρα του Μλαντένοβιτς έβαλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζιντότα. Και συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά με τον Ατρόμητο, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει με τον Αγκιμπού Καμαρά. Κλέβει όμως ο Μλαντένοβιτς για τον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να βγάλει σαν αντεπίθεση στο τριφύλι. Για να δούμε, Μλαντένοβιτς πιέζεται εκεί και παίρνει τελικά το πλάγιο
Από αριστερά. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο Τσάπα. Θρησκεία θύρα 13, λέει εδώ Ματκλή. Πάμε λίγο, λέει ζωή. Ο Βασιλόγιαννης, λέει Μλαντένοβιτς, βγάζει πολύ καλές σέντρες. Όντως ήταν πάρα πολύ ωραία σέντρα, κύριε Βασιλόγιαννη. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Σπόραρ. Δίνει για τον Βιλένα, κλέβει ο Αγκιμπού Καμαρά και προσπαθεί να βγει σαν αντεπίθεση ο Ατρόμητος. Πολύ ωραία τρίπλα η οποία γίνεται και αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ όμορφα στο Βαλένσια, ο οποίος βρίσκεται από αριστερά. Βαλένσια τώρα κρατάει την κατοχή, προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα για τον Ατρόμητο. Ο αρχηγός τώρα του Ατρόμητου, Έρλινγκ Μαρκ. Και αυτός ακόμα πιο πίσω, Έρλινγκ Μαρκ. Ξαναπαίρνει τώρα την μπάλα και ανοίγεται. Ωραία αριστερά για τον Εντέρ Γκονζάλες. Κρατάει τώρα την κατοχή. Αυτός δίνει για τον Γιουμπιτάνα και ξανά η κατοχή για την ομάδα του Ατρομήτου πίσω στην άμυνα. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί με τον Κεσχρίντα. Κεσχρίντα μια κάθε την παλιά η οποία πήγε να βγει. Κατάλαβε τελευταία στιγμή ο Μλαντένοβιτς και έκοψε αυτή τη φάση και κρατάει τώρα με το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Κεσχρίντα. Από δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Ο Ατρόμητος βλέπει τις επιλογές του. Τελικά η μπάλα δεν θα φτάσει ποτέ στον Γκονζάλες. Ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος έκλεψε για τον Παναθηναϊκό. Και δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Αφήνει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ο Παλάσιος για τον Βαγιανίδη, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά πολύ καλά. Προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, αλλά έχει γυρίσει η άμυνα του Ατρόμητου, η οποία τώρα βγαίνει σε αντεπίθεση η ομάδα του Περιστερίου. Για να δούμε στη μεσαία γραμμή με τον Γκονζάλες, τον αρχηγό. Βγάζει για τον Καμάρα. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Γιουμπιτάνα. Γιουμπιτάνα κρατάει, κάνει ωραίο κοντρόλ, τον πιέζει ο Μλαντένοβιτς. Τελικά γυρνάει πίσω η μπάλα και ξανά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έκλεψε με τον Σπόρα, αλλά τελικά το πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Ατρόμητος. Από δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Πολύ ωραίος ρυθμός στα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προηγείται απέναντι στον Ατρόμητο. Με τον γκολ από το 4ο λεπτό. Ωραία ο Βέρμπιτς τώρα. Κάνει κάποιες τρίπλες. Περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Περνάει και τρίτο τον Καμαρά. Αλλά τελικά κλέβει τελευταία στιγμή ο παίκτης του Ατρομήτου. Καμαρά τώρα ο οποίος κρατάει. Αγκιμπού Καμαρά, να θυμίσουμε από τον Ολυμπιακό. Βέργος αφήνει ωραία την μπάλα για τον Γιουμπιτάνα. Αυτός πέφτει κάτω και παίρνει το φάουλ από τον Πέρεθ. Στη μεσαία γραμμή δεν είπαμε τους διαιτητές της αναμέτρησης. Ευάγγελος Μανούχος ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης από την Αργολίδα. Κώστας Πολυχρόνης από την Αιτωλοκαρνανία, η βοηθή, και Φωτόπουλος Ανδρέας από την Αθήνα. Κατσικογιάννης Αλέξανδρος από την Ήπειρο και διαιτητής Βάρο Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης από την Αρκαδία και ο Ψαρής ο Κωνσταντίνος από τη Ζάκυνθο. Αυτοί είναι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Θυμίζω πρώτη αγωνιστική εξαναβολής παιχνίδι σήμερα Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Ζωντανή περιγραφή εδώ από το YouTube Vasco Sports. Φάουλ τώρα για τον Ατρόμητο σε καλό σημείο. Εκεί όπου θα πάει ο Αγκιμπού Καμαρά να το εκτελέσει. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης εκτελεί ο Αγκιμπού Καμαρά για κεφαλιά. Θα πάει μπάλα ο Λοντίκιν. Δεν μπόρεσε να επέμβει, αλλά τελικά παίρνει την μπάλα μετά από την κόντρα την οποία έγινε και μπλοκάρει ο Γιούρι Λοντίκιν για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ανοίγει τα αριστερά πάρα πολύ ωραία για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς ο οποίος κρατάει τώρα την μπάλα για τον Παναθηναϊκό και ανοίγεται ωραία μπροστά για τον Βέρμπιτς. Αυτός κάνει μια ωραία τρίπλα, πέφτει κάτω και παίρνει το φάουλ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω από το 4ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με τον Τζούρισιτς από την ασίστ του Μλαντένοβιτς. Την πολύ ωραία σέντρα η οποία βγήκε από αριστερά μετά την κάθε την παλιά την οποία βγάλε ο Παναθηναϊκός. Πέρεθ προσπαθεί τώρα να ανοιχτεί μπροστά για το Βαγιανίδη. Χάνει τελικά την μπάλα και ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος κλέβει τώρα και έχει την κατοχή με τον Έρλινγκ Μαρκ. Κάνει ένα γέμισμα αυτός για τον Βέργο, να δούμε αν θα τον βρει. Όχι, έχει γυρίσει πολύ ωραία ο Μπαρτ Σέγκεφελτ και έχει καλύψει εκεί στην άμυνα. Πέρεθ παίρνει την μπάλα, παίζει με πλάτη εκεί και παίρνει σωστά το φάουλ από τον Diego Valencia με το νούμερο 18, τον παίκτη του Ατρομήτου. Και κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Πέρεθ. Ανοίγεται ωραία δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης ακόμα πιο δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται ο Παλάσιος. Παλάσιος προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό. Βγάζει ωραία μπάλα για τον Βέρμπιτς. Αυτός κάνει μια τρίπλα. Πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ, αλλά τελικά κάνει φάουλ. Ο Βέρμπιτς επιθετικό κιόλας με τον αγώνα του. Δεν έπαιξε σωστά εδώ και δίκαια σφύριξε το φάουλ ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, όπως πάμε και πριν, ο Μανούχος. Θυμίζω να συνεχίζετε να κάνετε subscribe και like. Έχουμε φτάσει στα 87 like πριν να φτάσουμε τα 100, αλλά 13 άτομα παιδιά μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, 413 άτομα. Μόλις 13 άτομα πρέπει να κάνετε το like, είναι δωρεάν, δεν το ξεχνάμε αυτό. Απλά κάντε το χεράκι, το like κάτω από το live, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε το live να πηγαίνει σε περισσότερα άτομα και ακόμα περισσότεροι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ζωντανές περιγραφές εδώ στο Vasco Sports κάθε εβδομάδα και σε ένα διαφορετικό γήπεδο κάθε εβδομάδα. Όλα τα παιχνίδια τα οποία έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε εδώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, πάμε και εγγραφή να κάνουμε 36.100, εννοείται, την εγγραφή μας δεν την ξεχνάμε. Λοιπόν, και θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι με το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί εδώ για την ομάδα του Ατρομήτου.
η άμυνα η οποία πάει να το εκτελέσει. Ο Ασεβέδο, άμα βλέπω καλά, τελικά αφήνει την μπάλα για τον Τζιντότα. Αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει. 101 τα like, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις το είπα, έγινε γρήγορα. Επομένως, επόμενος στόχος είναι αυτή τη στιγμή τα 150. Δεν σταματάμε καθόλου το like, είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, κρατάει τώρα την κατοχή εδώ η ομάδα του Περιστερίου. Τελικά έκοψε όμως ο Τζούρισιτς πίσω. Και λάθος το οποίο γίνεται τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Βέργος! Το σουτ! Τρομερό σουτ από τον Βέργο μετά το λάθος το οποίο έγινε εδώ. Η μπάλα έξισε το αριστερό δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τον Ατρόμητο από τον Βέργο μετά το λάθος το οποίο έγινε στην άμυνα. Το σουτ το μονοκόμματο το οποίο έπιασε ο Βέργος. Περνάει ξιστά δίπλα από το δοκάρι του Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος, να είμαστε ειλικρινείς, δεν προλάβαινε τη φάση αν η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα. Είχε πάρα πολλά φάλτσα. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ατρόμητο λοιπόν. Βιλένα τώρα ανοίγεται αριστερά για τον Βέρμπιτς. Αυτός χάνει την μπάλα αλλά τελικά κερδίζει το πλάγιο από αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. 113 τα like. Πάμε να φτάσουμε 150. Παιδιά, πρέπει να βάζουμε στόχους. Κάθε λεπτό που περνάει στο live πρέπει να βάζουμε στόχους. Πάμε για 150. Ανοίγεται τώρα ο Παναθηναϊκός από αριστερά με τον Γετβάη. Γετβάη προσπαθεί να ανέβει. Ανοίγεται για τον Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ πίσω για τον Πέρεθ και αυτός για τον. Ξανά για τον Σέγκεφελντ. Μπαρ Σέγκεφελντ κρατάει την κατοχή. Έχει την επιλογή του Βαγιανίδη από δεξιά και αυτός ακόμα πιο δεξιά και όπου θα βγάλει για τον Τζούρισιτς. Αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Γετβάη. Βαγιανίδης, Πέρεθ. Προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα εκεί όπου βρίσκεται ο Παλάσιος. Λάθος και ο Ατρόμητος, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Αλλαγή πλευράς πάρα πολύ όμορφα στα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Κεσχρίντα και ανοίγεται ωραία για τον Γιουμπιτάνα. Γιουμπιτάνα κάνει μια τρίπλα με το αριστερό. Έβγαλε κάθε την παλιά για τον Αγκιμπού Καμαρά. Έχασε την μπάλα ο Ατρόμητος, αλλά ξαναπέρνει με τον Καμαρά. Θα βγάλει τη σέντρα μονοκόμματη. Επικίνδυνη, αλλά εκεί ο Γιούρι Λοντίγκιν είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος σήμερα προτιμήθηκε αντί του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, σίγουρα δίνει ανάσες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και Μλαντένοβιτς τώρα μετά το βολέ το οποίο έκανε ο Γιούρι Λοντίγκιν με το χέρι. Βιλένα, αλλαγή πλευράς του Βιλένα, πάρα πολύ όμορφα και ωραίο κοντρόλ του Μπαρτ Σέγκεφελντ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Πέρεθ τώρα προσπαθεί να ανοίξει για τον Παναθηναϊκό και ανοίγεται ωραία δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης, ωραία το 1-2 το οποίο γίνεται με τον Παλάσιος. Και παίρνει ο Τζούρισιτς τώρα την μπάλα, αλλά πετάει την μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο από αριστερά. 120 τα like, άλλα 30 παιδιά. 412 άτομα μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε 30 like. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ακόμα 30 like. Πάμε να φτάσουμε τα 150. Θέλω γρήγορα να γίνονται αυτά. Δεν σταματάμε καθόλου. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Ατρόμητος πίσω στη μέσα γραμμή με τον Έρλινγκ Μαρκ. Ανοίγεται για τον Ασεβέδο. Ασεβέδο. Ξανά τώρα για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες, ο οποίος κρατάει και προσπαθεί να ανοίξει τώρα αριστερά για τον Ατρόμητο και να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Να δούμε αν μπορεί ο Ατρόμητος να τα καταφέρει. Κάθε την παλιά για τον Βέργο, εκεί όπου καλύπτει ο Σέγκεφελντ. Θέλει προσοχή γιατί πριν έγινε το λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Γιούρι Λοντίγκιν τώρα, αλλαγή πλευρά στα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς κάνει μια τρίπλα και πίσω για τον Γετβάη. Κρατάει αυτό την κατοχή. Γέμισμα το οποίο γίνεται για τον Σπόραρ. Αυτό παίζει με πλάτη, αλλά τελικά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Και έχουμε πλάγιο για τον Ατρόμητο από δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Η ομάδα του Περιστερίου εκτελείται τώρα το πλάγιο από δεξιά. Έρλινγκ Μαρκ. Όλα ξεκινάνε από εκείνον. Έρλινγκ Μαρκ, αλλαγή πλευρά τώρα στα αριστερά, εκεί όπου δεν πρόρεσε να γίνει αποδέκτη στην μπάλα στο Βαλένσια. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιος, ο οποίος κάνει μια τρίπλα. Βγάζει ωραία κάθε την παλιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδη σέντρα στο πρώτο δοκάρι και κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται. Κόρνερ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό από δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. 130 like. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάμε να φτάσουμε τα 150 παιδιά, άλλα 20 άτομα. Like και εγγραφή θέλω τώρα, τίποτα παραπάνω. Για το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγεί το Παναθηναϊκό 1-0. Εκτελείται το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα πόλης. Δεν μπόρεσε κανένας να βάλει το κεφάλι του. Μλαντένοβιτς και άλλη δυνατή σέντρα με γροθιές ο Τζιντότας. Η μπάλα καταλήγει στο Γετβάη. Αυτός προσπαθεί με τη μία να γεμίσει προς τα μέσα. Δεν τα καταφέρνει και η μπάλα καταλήγει σε πόδια του Ατρομήτου. Ο οποίος τώρα θα διώξει την μπάλα από την περιοχή και παίρνει και φάουλ κιόλας ο Αγκιμπού Καμαρά. Και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Πάμε και στο δικό σας chat. Πάμε Ατρόμητε, λέει εδώ φίλος. Μπορούμε πάνω από 100. Άντε παιδιά, τόσα άτομα είναι μέσα. Σημαντικό για το κανάλι να ανεβαίνουμε. Πάμε για 150 like, λέει εδώ. Και συνεχίζουμε εννοείται κανονικά την περιγραφή του παιχνιδιού. Πίσω τώρα η μπάλα για τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου, τον Τζιντότα, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ανοίγει το ωραία δεξιά. Καλησπέρα από Μυτιλίνη, λέει εδώ. Γράψτε όλες τις περιοχές που μας βλέπετε, παιδιά. Πολύ σωστό και αυτό που λέει ο Βασιλόγιαννης. Τις περιοχές που μας βλέπετε, γράψτε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα.
Μυτιλίνη λέει εδώ η φίλη μας. Καλησπέρα και στη Μυτιλίνη. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Ατρόμητος με το Βέργο, ο οποίος γυρνάει πίσω. Γιουμπιτάνα κλέβει τελικά ξανά ο Παναθηναϊκός. Και ωραίο τακουνάκι το οποίο βγαίνει εδώ τώρα η μπάλα για τον Σπόραρ. Τελευταία στιγμή όμως κάλυψε ο Ασεβέδο και θα κόψει τώρα την μπάλα για τον Ατρόμητο. Κρατάει τώρα την μπάλα ο Παναθηναϊκός και γυρνάει προς τα πίσω. Καλησπέρα και στον Πέτρο. Πάμε να απολαύσουμε, λέει, περιγραφή. Όλοι like και εγγραφή. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Πέτρο. Καλησπέρα και στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα και στην Πάτρα και στο Μενίδη και στο Ζωγράφου και στην Κυψέλη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή τώρα εδώ ο Τζούρισιτς. Προσπαθεί να τελειώσει τη φάση. Πέφτει κάτω, δεν είναι τίποτα. Υπάρχει πλάγιο από δεξιά. Κανονικά. Λεμεσό από Κύπρο, λέει ο φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στον Παναθηναϊκό φαν. Καλησπέρα στον Ηλία. Καλησπέρα στον Νικόλα. Όσοι μας γράφετε, παιδιά, και μας στηρίζετε και είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέρα και στην Τρίπολη, στον Γιώργο. Από αριστερά τώρα κρατάει την κατοχή ο Γετβάη, δίνει για τον Βιλένα. Βιλένα, ο οποίος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, τελικά ξαναγυρνάει πίσω για τον Γετβάη και κρατάει τώρα αυτό στην κατοχή πίσω για τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ προσπαθεί να βρει διαδρόμους, τελικά ξαναβγάλει πίσω για τον Γετβάη. Γετβάη κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός ακριβώς στη μεσαία γραμμή, μπροστά από τη σέντρα. Δεξιά για τον Σέγκεφελντ και αυτός ακόμα πιο δεξιά για τον Βαγιανίδη. Τζούρισιτς τώρα κρατάει την κατοχή και πίσω ξανά για τον Σέγκεφελντ. Passing game τώρα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει όσο περισσότερο γίνεται. Δεν βρίσκει όμως ανοιχτούς διαδρόμους γιατί έχει κλειστεί πάρα πολύ καλή η άμυνα του Ατρομήτου. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος τώρα. Μπάλα θα καταλήξει ο Τζούρισιτς και αυτός για τον Βαγιανίδη. Ξανά Μπαρτ Σέγκεφελντ. Ξανά τώρα στη μέσα γραμμή με τον Πέρεθ ο Παναθηναϊκός. Πίσω για τον Γετβάη. Γετβάη αλλαγή πλευρά στα αριστερά για Μλαντένοβιτς. Αυτός κάνει μια τρίπλα. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα και ξανά πίσω η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ανδρέας από Αθήνα, Ζωγράφου λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα Μαλιάδα στον Περικλή. Καλησπέρα στο Παναθηναϊκός από Βερολίνο. Στον Πολύδωρο. Καλησπέρα Football Reviews από Κρήτη. Καλησπέρα και στην Κρήτη. Κρατάει ο Βιλένα τώρα την κατοχή και προσπαθεί να μπει προς τα μέσα πίσω για τον Γετβάη. Γετβάη κρατάει, αλλάζει πλευρά πάρα πολύ ωραία στα δεξιά και ξανά ο ίδιος γίνεται αποδέκτης μπάλας. Γετβάη προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, βγάζει τελικά για τον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς σηκώνει το κεφάλι, δίνει στον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ είναι έξω από την περιοχή, να δούμε αν θα βγάλει μια σέντρα. Γίνεται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά Σπόραρ. Η μπάλα είναι out χωρίς κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, καλησπέρα, ο Περιστέρη λέει Βούλα εδώ. Τζούρισιτς είναι ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Μενίδη λέει ο Ηλίας ο Καρασαβίδης. Καλησπέρα και στο Μενίδη. Γιώργος από Τρίπολη λέει. Καλησπέρα και στην Τρίπολη, το είπαμε και πριν. Ο Τζούρισιτς, παιδιά, είναι ο σκόρερ. 138 like. Πάμε να φτάσουμε τα 150, παιδιά. Άλλα 12 like. Άλλα 12 like. Για να δω πόσο γρήγορα μπορείτε να κάνετε τα 12 like. Σας βάζω challenge. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά με τον Ατρόμητο να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον τερματοφύλακά του, τον Τζιντότα. Η μπάλα η οποία θα πάει τελικά στον Πέρεθ και κρατάει πάλι την κατοχή τώρα ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Αγκιμπού Καμαρά. Θα ξαναγυρίσει όμως πολύ πίσω στον Τζιντότα, ο οποίος τώρα θα ξαναγεμίσει για την ομάδα του Ατρόμητου. Η μπάλα πηγαίνει πάρα πολύ ωραία στο Βαλέντσια, αλλά έκοψε ο Παναθηναϊκός με τον Πέρεθ, ο οποίος γυρνάει για το Γετβάη. Αυτός αλλάζει πλευρά πάρα πολύ όμορφα για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς έχει πάρα πολύ χώρο. Να δούμε τι θα κάνει τελικά για το Βιλένα. Αυτός προσπαθεί να βγάλει μια κάθετη, τον κατάλαβε τελευταία στιγμή ο Έρλινγκ Μαρκ για τον Ατρόμητο και έκοψε την κατοχή. Και ξανά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει τώρα, αλλά κλέβει και ανοίγεται από αριστερά ο Γιουμπιτάνα για τον Ατρόμητο. Γιουμπιτάνα, ωραίο overlap το οποίο γίνεται από το Κεσχρίδα. Μπαίνει με την περιοχή, η σέντρα παραλίγο εδώ το αυτογκολ από το Γετβάη, corner. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Μετά από τη σέντρα την οποία έβγαλε ο Κεσχρίντα, πολύ ωραίο overlap από δεξιά του Κεσχρίντα, του Τινίσιου, ο οποίος μπήκε μες στην περιοχή, έβγαλε τη σέντρα ο Γετβάη, έβαλε το πόδι του παραλίγο ο Παναθηναϊκός εδώ να δεχθεί αυτόν τον γκολ με το Γετβάη. Τελικά η μπάλα θα περάσει σε corner από δεξιά, έτσι όπως βλέπουμε το γήπεδο, εδώ από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Η μπάλα στον Αγκιμπού Καμαρά, Γιουμπιτάνα, σιρτή σέντρα. Ο Μλαντένοβιτς είναι αυτός ο οποίος παίζει εκεί σαν κεντρικός αμυντικός και διώχνει την μπάλα. Και κρατάει τώρα την κατοχή ο Ατρόμητος. Στη μεσαία γραμμή προσπαθεί να ανοίξει στα αριστερά. Δεν σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός. Τώρα θα βγει σέντρα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά η οποία πήγε να γίνει εκεί από τον Ατρόμητο.
Τελευταία στιγμή έκοψε η άμυνα του Παναθηναϊκού και βγαίνει τώρα σε αντεπίδευση ο Παναθηναϊκός. Με τον Παλάσιος ανοίγεται ωραία για τον Τζούρισιτς και ξανά Παλάσιος τώρα από δεξιά. Σέντρα η οποία γίνεται στο δεύτερο δοκάρι για το κεφάλι του Σπόραρ. Θα βγει τελευταία στιγμή ο Τζιτώτας και θα πάρει την μπάλα. Και αντεπίδευση τώρα για τον Ατρόμητο από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου προσπαθεί να ανέβει με τον Γκονζάλης και τον Σχρίντα. Και Σχρίντα κρατάει τώρα την κατοχή. Γιουμπιτάνα χάνει. Κλέβει ο Βέρμπιτς και βγαίνει σε αντεπίδευση τώρα ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εδώ ο Βέρμπιτς. Τον κλείνουν τρεις. Πέφτει κάτω, ζητάει το φάουλ. Δεν δίνεται τίποτα. Out. Η μπάλα τελείωσε και αυτή η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλό μπάκο και Σχρίντα. Πάρα πολύ καλό. Και είναι και ο Τινίσιος με την εθνική ομάδα. Έτσι, ωραίο ανέβασμα του και Σχρίντα πριν. Καλησπέρα λέει από Γλυφάδα Αττικής. Καλησπέρα και στην Γλυφάδα. Καλησπέρα και στη Μύκονο εδώ το φίλο μας. Στα Αστέρια θέλω γήπεδο λέει. 145 like. Πάμε άλλα 5 like. Να φτάσουμε τα 150. Είναι πολύ γρήγορα αυτά. Μέχρι να πω άλλα 5 like πρέπει να τα έχετε κάνει ήδη. Ήδη έπρεπε να τα είχατε κάνει. Τα 5 like είπαμε. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 200 like πριν το ημίχρονο. Πρέπει να το κάνουμε. Κάθε στόχος εδώ πρέπει να γίνεται και πραγματικότητα. Λοιπόν, κρατάει τώρα την κατοχή ο Ατρόμητος από τα αριστερά και προσπαθεί να ανέβει με τον Τζαβέλα. Τζαβέλας ο οποίος κάνει μια ωραία κάθε την παλιά και όπου βρίσκεται το Βαλένσια μπαίνει τρομερά μπροστά του ο Βαγιανίδης και κόβει για τον Παναθηναϊκό. Και προσπαθεί να τρέξει μόνος του. Ανοίγεται δεξιά για τον Παλάσιος. Παλάσιος κάνει κάποιες τρίπλες. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Έκλεψε τελικά ο Αγκιμπού Καμαρά ο οποίος έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Τελικά όμως πετάει την μπάλα πλάγιο και από δεξιά θα εκτελεστεί το πλάγιο όπως μπορούμε να δούμε. Για τον Παναθηναϊκό από δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Περάσαμε και τα 150 like, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος στόχος είναι τα 200, το είπαμε και πριν. Όσο πιο γρήγορα φτάσουμε τα 200, τόσο καλύτερα. Γιατί σκεφτείτε ότι είστε εσείς οι 439 που παρακολουθείτε, αλλά μπορεί να υπάρχει και άλλος κόσμος ο οποίος θέλει να ακούσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε like, έτσι ώστε να πάει το live σε όσα περισσότερα άτομα γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Βαγιανίδης λέει παιχταράς είναι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Βαγιανίδη μέχρι τώρα, ο οποίος διάβασε τη φάση λίγο πριν και κατάφερε να μπει μπροστά από τον επιθετικό του Ατρομήτου και να κόψει την κατοχή. Και από τα αριστερά τώρα ο Γέντβαϊ κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα από Κλειφάδα Αττικής. Καλησπέρα φίλε μου. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Γέντβαϊ. Γεια σου Μιχάλη. Γέντβαϊ κρατάει για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τις επιλογές. Ξανά θα επιλέξει τον Μπάρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Μια ωραία κάθε την παλιά η οποία βγήκε για τον Βέρμπιτς. Έπεσε εύκολα και βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα ο Ατρόμητος με τον Βέργο, ο οποίος είναι ένας εναντίον ενός. Βέργος ανοίγεται δεξιά από τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος ανέβηκε. Πατάει την μπάλα σε ντρασούτη, η οποία έγινε. Η μπάλα περνάει out χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένας εναντίον ενός ήταν εδώ, όπως είδαμε και πριν. Και η μπάλα η οποία κατέληξε out όμως. Πολύ ωραία στιγμή, δεύτερη καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, ο οποίος φαίνεται αρκετά καλός μετά από τον γκολ το οποίο έχει δεχτεί και προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω. Λοιπόν, για να δούμε. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά με τον Παναθηναϊκό και τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Λάθος το οποίο γίνεται στην άμυνα εδώ του Παναθηναϊκού. Έχει ανέβει εκεί ο Αγκιμπού Καμαρά για να κλέψει τελικά όμως. Η μπάλα είναι out. Διόρθωσε το λάθος ο Πέρεθ στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Έπεσε ο ρυθμός. Αγκιμπού Καμαρά λέει είχε πολλές προοπτικές. Γραφόντουσαν διάφορα για Λίβερπουλ και τελικά κατέληξε στον Ατρόμητο. Καλησπέρα Μάγκες λέει ο Κβαζάρ. Καλησπέρα φίλε μου. Για να δούμε. Κρατάει την κατοχή τώρα ο Παναθηναϊκός με το Βιλένα. Ξανά ο Ατρόμητος κλέβει. Αγκιμπού Καμαρά έχει την επιλογή του Βέργου. Τελικά θα κρατήσει αυτός. Θα κάνει μια ωραία τρίπλα. Κάνει και μια δεύτερη. Καμαρά προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή. Κλείστηκε από πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά είναι για τα αριστερά για το Βαλένσια. Βαλένσια προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Τελικά η μπάλα για τον Γκονζάλες. Έχει γυρίσει ο Βιλένα. Έχει και όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αγκιμπού Καμαρά προσπαθεί να πέσει κάτω. Εντερ Γκονζάλες και ξανά από τα αριστερά τώρα ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τα κουνάκια του Αγκιμπού Καμαρά εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Βαγιανίδης για να διώξει εύκολα ο Λοντίγκιν από τα καρέ του Παναθηναϊκού και να φύγει μπάλα. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός τώρα να βγει σε αντεπίθεση με τον Τζούρισιτς. Έχει πάρα πολύ χώρο, έχει και την επιλογή του Παλάσιος. Εκεί θα πάει μπάλα από τα δεξιά. Γύρισε όμως ο Έρλινγκ Μαρ και έκοψε, ξανακλέβει όμως ο Παλάσιος. Είναι επίμονος ο Παναθηναϊκός και πιο συγκεκριμένα ο Παλάσιος. Βγάζει για τον Τζούρισιτς. Ο Τζούρισιτς ο οποίος κρατάει. Ωραία μπαλιά η οποία γίνεται. Τώρα από τα δεξιά η σέντρα η οποία έγινε στο δεύτερο δοκάρι για το Βιλένα. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος τελικά έκοψε με τον κεντρικό αμυντικό του τον Ασεβέδο και βγαίνει τώρα αντεπίθεση με τον Κεσχρίντα. Πέφτει κάτω όμως ο Γέντβαϊ και κάνει τρομερό τάκλινγκ για τον Παναθηναϊκό. Πέρεθ κρατάει τώρα για το τριφύλι. Πέρεθ
Κρατάει την κατοχή ακριβώς στη μεσαία γραμμή και ηρεμεί το παιχνίδι. Ηρεμεί το ρυθμό. Παγώνει το ρυθμό για το Τριφύλι. Βαγιανίδης ανοίγει το ωραία δεξιά τώρα. Ενώ έχει γεμίσει το γήπεδο. Ακούτε και από πίσω τα συνθήματα του Παναθηναϊκού. Κρατάει τώρα ο Μπαρτσέγκεφελ στη μεσαία γραμμή. Βγάζει για τον Πέρεθ. Πέρεθ κρατάει την κατοχή. Ανοίγει το ωραία στα δεξιά για τον Τζούρισιτς και Βαγιανίδης ξανά. Πέρεθ αλλαγή πλευρά τώρα στα αριστερά για Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς, ωραίο κοντρόλ. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Πιο ωραίο το τάκλιν του αμυντικού όμως εδώ. Και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 161 like. Πάμε παιδιά, άλλα 39. Άλλα 39 like. Είμαστε μέσα 500 άτομα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε 40 like, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να δούμε, 40 like ακόμα. Κάντε like, σας το θυμίζω, είναι δωρεάν εντελώς, μπορείτε να το κάνετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Μπαρτ Σέγκεφελντ είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή, ανοίγει τα αριστερά για το Γιατβάη. Γιατβάη σηκώνει το κεφάλι, εξετάζει τις επιλογές του. Να δούμε τελικά τι θα κάνει, ένα γέμισμα φαίνεται, εκεί θα πάει μπάλα. Για τον Σπόραρ δεν καταφέρνει όμως, η άμυνα το τρομή του είναι εκεί ξανά για να διώξει. Και Πέρεθ τώρα πίσω η κατοχή για το Τριφύλι, θα γυρίσει ακόμα πιο πίσω για τον Σέγκεφελντ. Αυτός έχει και την επιλογή του Λεοντίγκιν, τελικά η μπάλα θα πάει αριστερά για το Γιατβάη. Γιατβάη κρατάει την κατοχή και ανοίγεται για τον Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και ξαναπαγώνει το παιχνίδι. Ξαναπαγώνει το ρυθμό, ανοίγεται ωραία δεξιά για τον Βαγιανίδη και ξανά Σέγκεφελντ. Αλλαγή πλευρά τώρα του Σέγκεφελντ αριστερά για τον Μλαντένοβιτς. Πάρα πολύ ωραία στα πόδια του Μλαντένοβιτς. Αυτός προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα και να μπει με στην περιοχή. Τελικά έκοψε πάρα πολύ όμορφο και ο Σκρίντα, ο οποίος έχει γυρίσει αρκετά πίσω έτσι ώστε να κόψει. Περάσαμε και τα 500 άτομα. Θέλουμε ακόμα 29. Like για τα 200. Να φτάσουμε και αυτό το στόχο. Ο στόχος ήταν τα 500 άτομα στο πρώτο ημίχρονο. Έγινε, πάμε να φτάσουμε και τα 200 like. Είναι ο δεύτερος στόχος. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στα αριστερά. Προσπαθεί να μπει προς τα μπροστά. Ο Βαγιανίδης είναι αυτός ο οποίος παίζει άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Βαλέντσια όμως είναι αυτός ο οποίος παίρνει το φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεν βιάζονται οι παίκτες στο τρομή του για να το εκτελέσουν. Πηγαίνει ο Τζούρισιτς εκεί μπροστά ακριβώς την μπάλα για να μην εκτελέσει γρήγορα. Ο Αγκεμπού Καμαρά, τελικά όμως αυτός θα εκτελέσει και θα γυρίσει πίσω για τον Έρλινγκ Μαρκ. Και αυτός για τον Γκονζάλες, κρατάει τώρα Γιουμπιτάνα, ξανά Γκονζάλες. Ο αρχηγός τώρα το ατρομή του, κάνει μια ωραία τρίπλα και δεύτερη τρίπλα. Πέφτει κάτω, ο Βιλένα είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το φάουλ όμως, όπως σφυρίζει ο Ευάγγελος Μανούχος από την Αργολίδα. Και υπάρχει τώρα φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο, το οποίο εκτελείται γρήγορα με τον Γκεσχρίντα. Πίσω τώρα η κατοχή για την ομάδα του Ατρομήτου με τον Ασεβέδο και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Τζιντότα. Τζιντότας ο οποίος προσπαθεί τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εξετάζει και αυτός επιλογές. Τελικά η μπάλα θα πάει αριστερά στον Τζαβέλα και αυτός δεξιά για τον Ασεβέδο. Ασεβέδο ακόμα πιο δεξιά για τον Γκεσχρίντα. Έρχεται ο Βέρμπιτς για να κλείσει πάρα πολύ ωραία το διάδρομο του Ατρομήτου. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Περιστερίου κερδίζει ένα πλάγιο από δεξιά. Έτσι όπως επιτίθεται και ξανά τώρα. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος εκτέλεσε. Η μπάλα πήγε να πάρει στο Γιουμπιτάνα. Τελικά πηγαίνει στο κεφάλι του Βιλένα. Αγκιμπού Καμαρά ξανά αποδέκτης μπάλας. Έρλινγκ Μαρκ και Αγκιμπού Καμαρά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο. Προσπαθεί τώρα ο Βαλένσια να βγει στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Κάνει μια τρίπλα στο Βαγιανίδη. Δεν κατάφερε τελικά όμως να περάσει και θα ξαναγυρίσει πίσω στον Αγκιμπού Καμαρά. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Τζιντότα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά ο Σπόραρ έτσι ώστε να κόψει. Ο Τζιντότας πετάει την μπάλα στον Ασεβέδο ίσα για να πιάσει την μπάλα ο τελευταίος, κάτι το οποίο γίνεται. Ασεβέδο, ένα γέμισμα το οποίο πάει να γίνει τώρα εδώ. Ξανά στη μεσαία γραμμή και ο Βιλένα είναι αυτός ο οποίος κλέβει, αλλά ξανακλέβει ο Αγκιμπού Καμαρά. Λάθος το λάθος από τον Παναθηναϊκό. Και ανοίγεται τώρα αριστερά για τον Γκεσχρίντα. Πέφτει κάτω, ζητάει το φάουλ, δίνει πλέον έκτημα τελικά ο Μανούχος. Γιουμπιτάνα, Βέρμπιτς φαίνεται να τραυματίζεται. Πέφτει κάτω, έχουν συγκρουστεί και ο Βέρμπιτς μαζί με τον Γκεσχρίντα και μπαίνουν μέσα τα δύο ιατρικά επιτελεία. Έχουμε τραυματισμό λοιπόν του Βέρμπιτς στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε ο Βέρμπιτς ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο παίζει αρκετές φορές στο πρωτάθλημα. Υπάρχει διακοπή, επομένως ήρθε η ώρα τώρα να διαβάσουμε λίγο και το δικό σας chat. Με σέντρα του Μλαντένοβιτς, η κεφαλιά του Τζούρισιτς το 1-0 από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης όπως λέει ο Κώστας Βασιλόγιαννης. Πάμε αλάνια λέει εδώ φίλο. Ο φίλος πάμε να φτάσουμε τα 500 άτομα, τα ξεπεράσαμε τα 500. Έχουμε μόνο 23 like. 23 like θέλουμε ακόμα να κάνουμε παιδιά. Πάμε να κάνουμε λίγο 23 like. Δεν σταματάμε καθόλου. Όσα περισσότερα like κάνουμε τόσο καλύτερα είναι. Πάμε να ανέβουμε όσο περισσότερο γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει μικρή διακοπή όπως μπορούμε να δούμε λόγω τραυματισμών. Τώρα θα σηκωθεί ο Βέρμπιτς. Τώρα θα σηκωθεί και ο παίκτης του Ατρομήτου, ο οποίος ήταν κάτω και σχρίντα. Και σιγά σιγά θα δοθεί συνέχεια στο μάτς.
ημίωρο, ακριβώς στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 1-0 με γκολ του Τζούρισιτσα το 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ευκαιρία στη διακοπή να κάνετε τα like σας, να φτάσουμε τα 200. 178 έχουμε, άλλα 22 like στα 511 άτομα που μας παρακολουθείτε. Και θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι από δεξιά με το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Για να δούμε. Πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί λοιπόν τώρα από δεξιά. Καλύτερος παίκτης του αγώνα μέχρι στιγμής. Για μένα από τον Παναθηναϊκό, ο Μλαντένοβιτς έχει παίξει πολύ καλά από αριστερά. Ο Βαγιανίδης στα δύο μπακ του είναι πάρα πολύ καλά. Και φαρμακερές σέντρες και οι δύο. Και έχουν γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα πίσω έτσι ώστε να κόψουν την επίθεση του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος έχει τώρα την κατοχή. Και κρατάει αριστερά με τον Αγκιμπού Καμαρά. Κορυφαία για τον Ατρόμητο μέχρι τώρα ξεκάθαρα Αγκιμπού Καμαρά και ίσως ο Έρλινγκ Μαρκ στο κέντρο που προσπαθεί να δημιουργήσει για την ομάδα του Περιστερίου. Πίσω τώρα η μπάλα με τον Τζιντότα, ο οποίος τώρα θα προσπαθήσει να δώσει συνέχεια στο μάτς για τον Ατρόμητο. Τζιντότα τελικά η μπάλα θα πάει στον Ασεβέδο. Ασεβέδο ο οποίος κρατάει, προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Έχει την επιλογή του Γιουμπιτάνα. Τελικά Ασεβέδο κρατάει πάρα πολύ ωραία στα δεξιά και η σέντρα η οποία γίνεται τώρα εδώ για τον Βέργο περνάει από όλους χωρίς κανένα πρόβλημα. Από τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος είναι αυτός που θα διώξει τώρα την κατοχή. Θα κρατήσει μάλλον την κατοχή και θα διώξει την μπάλα. Για να δούμε. Γετβάι τώρα προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά και υπάρχει πλάγιο. Ακόμα ένα πλάγιο το οποίο γίνεται τώρα. Άλλα 12 άτομα, άλλα 12 like. Πάμε να ανέβουμε. Λοιπόν, άλλα 11. Τώρα, μέχρι να το ξαναπώ, ελπίζω να θέλουμε άλλα 0. Κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Τζούρισιτς, ο οποίος προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Ωραία, αλλά έχει πλευρά τώρα στα δεξιά. Παλάσιος έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή, το σουτ γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιος. Μετά την παλιά την οποία βγήκε από τον Τζούρισιτς, έβγαλε κάθε την παλιά για τον Παλάσιος και είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό και η Λεωφόρος αυτή τη στιγμή παίρνει φωτιά. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο Παλάσιος είναι αυτός ο οποίος σκοράρει για τον Παναθηναϊκό και κάνει αυτή τη στιγμή το 2-0 από πάρα πολύ καλή έμπνευση του Τζούρισιτς, ο οποίος πέρασε τον αμυντικό, έκανε μια σπουδαία τρίπλα και εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε με τον Παλάσιος. Να δούμε αν θα ελεγχθεί η φάση για φάουλ. Δεν νομίζω. Πώς τίθεται θέμα και ο Παναθηναϊκός εδώ βάζει γερές βάσεις λοιπόν. Μετά το 2-0 θα ελεγχθεί η φάση για offside, σας το είπαμε και πριν. Να δούμε τι θα γίνει τελικά, εάν θα μετρήσει κανονικά τον γκολ. Περιμένει ο Ευαγγέλος Μανούχος από τον ΒΑΡ. Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, θυμίζω, από την Αρκαδία. Πρώτος διαιτητής ΒΑΡ και assistant ΒΑΡ ο Ψάρης. Ο Κωνσταντίνος από τη Ζάκυνθο. Γκολ! Μετράει κανονικά τον γκολ για τον Παναθηναϊκό. 2-0 λοιπόν με σκόρερ με το νούμερο 34 Σεμπαστιάν Παλάσιος για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτός ο οποίος έκανε το 2-0. Στο ημίχρονο 2-0 προηγεί το Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνετε ότι εύκολα μέχρι τώρα φαίνεται να είναι το βράδυ του Τρυφυλλιού. Στο 1-0 είναι πάντα εύθραστο μετά και από τα λάθη τα οποία έγιναν στην άμυνα του Παναθηναϊκού λίγο προηγουμένως και τις ωραίες φάσεις του Ατρομήτου. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εδώ βάζει γερές βάσεις έτσι ώστε να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο και να μειώσει στους τρεις από τον αιώνιο αντίπαλό του τον Ολυμπιακό και να μένει μετά το ντέρμπι στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γιώργος Καρεσκάκης. Βαλένσια τώρα προσπαθεί εδώ, ωραία μάχη, αλλά ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Ηλίσια εδώ ο φίλος. Μεγάλη αγκάρια λέει αυτό το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό μάτς αυτό. Άσχετα που προηγείται τώρα με 2-0. 191 like. Άλλα 9 like ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να κάνετε άλλα 9 like. Πάμε λίγο, πάμε να ανέβουμε. Γιούρι Λοντίγκιν είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 35 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά. 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Τζούρισιτς στο 3 και Σεμπαστιάν Παλάσιος στο 32. Οι δύο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και πίσω τώρα η κατοχή για τον Λοντίγκιν, ο οποίος παίζει τριγωνάκι με Γετβάι και Μπαρτ Σέγκεφελ. Και ξανά ο Λοντίγκιν
είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή. Ανοίγεται ωραία στα δεξιά για τον Σέγκεφελτ. Και αυτός προσπαθεί να ανέβει προς τα μπροστά για τον Παναθηναϊκό. Πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ και αυτός για τον Βιλένα. Βιλένα ανοίγεται για τον Γιέντβαϊ. Γιέντβαϊ κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Βγάζει πάλι για τον Πέρεθ. Πέρεθ πίσω για τον Σέγκεφελτ. Και αυτός κρατάει τώρα την κατοχή για τους πράσινους. Ανοίγεται αριστερά για τον Γιέντβαϊ. Γιέντβαϊ ωραία κάθε την παλιά στα αριστερά για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς ωραία σέντρα η οποία γίνεται στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Αλλά η μπάλα περνάει κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο 36 ο οποίος προσπαθεί εδώ να κάνει το 3-0. Ο Ατρόμητος τα έχει χάσει. Και κόρνερ τώρα από δεξιά έτσι όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Βιλένα θα πάει να το εκτελέσει. Ωραία μπαλιά ξηράφη από τον Μλαντένοβιτς στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει η κεφαλιά η οποία πήγε, αλλά γύρισε ο αμυντικός του Ατρομήτου και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Βιλένα εκτελείται στο πρώτο δοκάρι μπάλα, πέρασε από όλους και θα καταλήξει τον Πέρεθ. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Λοντίγκιν, ο οποίος έχει φτάσει ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, να καταλάβετε. Και ανοίγεται αριστερά για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς κρατάει τώρα την κατοχή και προσπαθεί να ανοιχτεί ωραία αριστερά για τον Τζούρισιτς. Και αυτός ξανά για τον Μλαντένοβιτς. Ωραία τρίπλα τώρα του Βέρμπιτς, ο οποίος γίνεται από δέκτης μπάλας. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Τζούρισιτς συγκλίνει προς τα μέσα. Δίνει για τον Πέρεθ και αυτός ανοίγεται ωραία δεξιά. Εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγιανίδης. Ξανά Πέρεθ. Τριγωνάκι με Μπαρτ Σέγκεφελτ, ο οποίος έχει προωθηθεί. Μετά την κόντρα η οποία έγινε. Βιλένα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σπόρερ Βέρμπιτς γυρνάει το σουτ στα χέρια του Τζιντότα. Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Στο 37, πολύ καλή ευκαιρία για να κλειδώσει την νίκη ο Παναθηναϊκός και να κάνει το 3-0. Δεν τα κατάφερε. Βαγιανίδης είναι αυτός ο οποίος ανεβαίνει τώρα και κρατάει τώρα την κατοχή. Ο Ατρόμητος στη μεσαία γραμμή με τον Αγκιμπού Καμαρά. Γυρνάει πίσω για τον Γκονζάλες και αυτός για τον Έρλινγκ Μαρκ. Και ακόμα πιο πίσω για τον Τζαβέλα. Τζαβέλας για Σεβέδο. Γέμισμα το Ασεβέδο για ποιον? Για κανέναν. Μόνο Γιέντβαϊ εκεί. Μλαντένοβιτς. Και χόρτο μαγικό από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού από πίσω, όπως μπορείτε να ακούσετε. Και συνεχίζεται τώρα κανονικά το παιχνίδι. Οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ανέβει πάρα πολύ, μετά και το δεύτερο γκολ το οποίο έβαλε ο Παναθηναϊκός. 202 like, πετύχαμε και το στόχο μας με τα 200 like. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι μας στηρίζετε, παιδιά. Και συνεχίζετε να κάνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά με τον Ασεβέδο, ο οποίος κλέβει και διώχνει την μπάλα για τον Ατρόμητο και προσπαθεί να κρατήσει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκλωψε πάρα πολύ ωραία με το Γιέντβαϊ. Βγάζει για τον Γιούρι Λοντίγκιν. Λοντίγκιν είναι αυτός ο οποίος γίνεται τώρα αποδέκτης μπάλας, κρατάει την μπάλα και παγώνει το ρυθμό, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τις επιλογές, τελικά η μπάλα θα πάει για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς για τον Βιλένα, αυτός με το κεφάλι, εκεί βρίσκεται μόνο ο Έρλινγκ Μαρκ και κόβει για τον Ατρόμητο, ανοίγεται προς τα πίσω εκεί όπου βρίσκεται και Σχρίντα. Και Σχρίντα τώρα ξανά για τον Έρλινγκ Μαρκ. Και ακόμα πιο πίσω τώρα κρατάει την κατοχή ο Ατρόμητος στην μεσαία γραμμή με τον Ασεβέδο. Αυτός βγάζει για τον Γκονζάλες. Ξανά ο αμυντικός του Ατρομήτου. Βλέπει τις επιλογές. Τελικά η μπάλα θα πάει στο Γιουμπιτάνα. Αυτός με το κεφάλι προσπαθεί να βρει τον Βέργο. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Γιέντβαϊ και κόβει πάρα πολύ όμορφα για τον Παναθηναϊκό. Γιέντβαϊ κρατάει την κατοχή. Ανοίγεται για τον Πέρεθ. Αυτός παίζει ωραία με πλάτη και σηκώνει το κεφάλι για να βρει τον Παλάσιος. Παίρνει την μπάλα και βγάζει πολύ ωραία για τον Τζούρισιτς. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βαγιανίδης κάθε την παλιά για τον Παλάσιος. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Γκονζάλες πολύ έξυπνα, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για τον Ατρόμητο και προσπαθεί να βγει τώρα σε αντεπίθεση η ομάδα του Περιστερίου. Τζούρισιτς είναι αυτός ο οποίος πέφτει κάτω και παίρνει το φάουλ ο Παναθηναϊκό, ο Ατρόμητος. Συγγνώμη. Για να δούμε. Κρατάει τώρα την κατοχή και το σουτ, το οποίο έγινε από μακριά από το Γιουμπιτάνα, προσπάθησε να βρει εκτός εστίας τον Γιούρι Λοντίγκιν. Αυτός όμως ήταν στη θέση του και μπλόκαρε χωρίς κανένα πρόβλημα στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε, Πέρεθ κρατάει την κατοχή τώρα. Σπόραρ πίσω για τον Μπαρτ Σέγκεφελτ. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Πέρεθ. Συνεχίστε εσείς να κάνετε like, έχουμε φτάσει 206 like, πάμε να φτάσουμε τα 250. Άλλα 44 like στα 488 άτομα που μας παρακολουθείτε. Είναι εύκολο νομίζω, άλλα 40 άτομα να κάνετε το like, το χεράκι κάτω από το live. Κάνετε like, συνεχίζετε να στηρίζετε.
Πίσω τώρα η κατοχή για τον Ατρόμητο, ο οποίος κρατάει με τον Τζιντότα. Προσπαθεί να μπει η μπάλα προς τα μέσα, εκεί βρίσκεται ο Βαγιανίδης πίσω για τον Παλάσιος, ο οποίος έχει επιστρέψει πάρα πάρα πολύ πίσω και γυρνάει ακόμα πιο πίσω για τον Γιώργο Λοντίγκιν, ο οποίος κάνει ωραία τρίπλα στο Βέργο, κάνει και δεύτερη τρίπλα στο Γετβάη, ο Λοντίγκιν. Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά, ωραία στιγμή αυτή εδώ, με τον Λοντίγκιν ο οποίος έκανε μια δύσκολη τρίπλα εκεί στο Βέργο και μια δεύτερη τρίπλα στο Γετβάη, ήταν ίδιο το συμπαίκτη του. Κρατάει τώρα την κατοχή δεξιά, Παθηναϊκός με τον Βαγιανίδη. Ανοίγεται για τον Παλάσιος, ξανά Βαγιανίδης. Τζούρισιτς προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κλέβει τελικά ο Ατρόμητος, ο οποίος προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση, αλλά ο Βαλένσια είναι μόνος του εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς κανένα πρόβλημα, έρχεται, διώχνει, πιέζει και παίρνει την κατοχή ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ, ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή και έχει την επιλογή του Γετβάη από αριστερά. Εκεί θα πάει η μπαλά, όντως. Και ο Γετβάη προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, ξανά πίσω για τον Σέγκεφελντ. Παγώνει ξανά το ρυθμό εδώ το τριφύλι στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. 500 άτομα μέσα στο live και 220 like. Πάμε άλλα 30 να φτάσουμε τα 300, τα 250, το είπαμε και πριν. Δεν σταματάτε, είναι δωρεάν το like και όσα περισσότερα like τόσο καλύτερα, έτσι ώστε το live να πηγαίνει σε περισσότερα άτομα και να συνεχίσετε να μας στηρίζετε. Λοιπόν, και εγγραφές. Θέλουμε ακόμα 22 εγγραφές για 36.100. 22 εγγραφές, είναι εύκολο. Κάντε το. 22 εγγραφές, δεν είναι πολλές. Λοιπόν, ωραία παλιά τώρα κάθετη για τον Παλάσιος. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Ζητάει πέναλτι, δεν δίνεται τίποτα, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης εδώ. Θα συνεχιστεί κανονικά. Σίγουρα όμως η φάση θα ελεγχθεί μετά την κάθετη παλιά, η οποία βγήκε για τον Παλάσιος. Μπήκε αυτός μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Ζητάει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα δοθεί ή αν θα δει το βάρο διαιτητής. Τώρα σταματάει το παιχνίδι και ο διαιτητής Μανούχος λέει να φύγουν όλοι από πάνω του, γιατί όλοι έχουν πάει πάνω του για να ζητήσουν πέναλτι, έτσι ώστε να ακούσει την ενδοεπικοινωνία με τον Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο για το αν η τελευταία φάση τίθεται θέμα πέναλτι ή όχι. Αν το βγάζει δηλαδή εκτός φάσης ο αμυντικός, είναι και εκτός περιοχής νομίζω. Δεν νομίζω πως τίθεται θέμα πέναλτι, καθώς ακόμα και φάουλ να υπάρξει είναι εκτός περιοχής. Δεν τίθεται θέμα πέναλτι. Μας βοηθάει διαφωτιστικό το replay το οποίο βλέπουμε εδώ από το monitor των δημοσιογραφικών θεωρίων. Στο 43. Με αυτά και με αυτά θυμίζω Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγείται 2-0 απέναντι στον Ατρόμητο, με Τζούρισιτς στο 3 και Παλάσιος στο 32. Φάουλ λοιπόν για τον Ατρόμητο. Πέρασε εύκολα η τελευταία φάση χωρίς κανένα πρόβλημα για την ομάδα του του Ατρομήτου. Λοιπόν, για να δούμε. Θα εκτελεστεί τώρα το φάουλ για τον Ατρόμητο από αριστερά. Για να δούμε. Διαμαρτυρίες πάνω στο Μανούχο. Ακόμα θα περιμένει ο Μανούχος. Τι περιμένει? Α, θα πάει να δει το ΒΑΡ. Θα πάει να δει το ΒΑΡ ο Μανούχος για το αν τίθεται θέμα πέναλτι. Και όλοι παίκτες στο τρομί του μπροστά. Και κίτρινη κάρτα τώρα στον Γκονζάλες, γιατί δεν αφήνει το Μανούχο να πάει να δει το ΒΑΡ. Τον έχουν καλέσει από το ΒΑΡ. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι στην τελευταία φάση. Για να το δούμε, για να το δούμε. Ξανά το replay. Εγώ νομίζω διαφωτιστικό ήταν το replay, ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν τώρα όλοι οι παίκτες στο τρομί του. Αλλά πάει ο Μανούχος να δει το ΒΑΡ. Μάλιστα, ΒΑΡ στο 44 για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Βγαίνει στην αντεπίθεση εδώ ο Παλάσιος. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Εκτός περιοχής φαίνεται να είναι. Αλλά πρέπει να το ξαναδούμε. Αν τίθεται θέμα φάουλ, μπορεί να έχουμε και κόκκινη κάρτα. Επειδή είναι τελευταίος παίκτης, είναι λίγο έξω νομίζω. Είναι το πόδι του, ένα πόδι έξω. Για να δούμε τελικά. Πέναλτι! Όχι, είναι μέσα! Είναι μέσα και κόκκινη κάρτα! Κόκκινη κάρτα για τον Ατρόμητο, σας το είπαμε, σας το είπαμε. Ότι άμα δώσει ή φάουλ ή πέναλτι, είναι κόκκινη κάρτα για τον Ατρόμητο. Είναι και εντός περιοχής το πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 44. Είναι και κόκκινη κάρτα, γιατί έβγαινε τελευταίος παίκτης. Ασεβέδο λοιπόν αποβάλλεται για τον Ατρόμητο. Είναι εντός περιοχής το μαρκάρισμα, όπως λέει ο Ευάγγελος Μανούχος. Γι' αυτό το λόγο τον φωνάζει στο ΒΑΡ πολύ σωστά ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, έτσι ώστε ο διαιτητής ο Μανούχος να πάει να δει το πέναλτι και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον Παλάσιος. Το σπρώξιμο όντως τον διώχνει εκτός φάσης. Σωστή η κόκκινη κάρτα. Και από τη στιγμή που είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής Μανούχος, έχει μπει και η μπάλα μέσα. Όλος ο πάγκος στο τρομί του είναι όρθιος. Διαμαρτύρονται όλοι. Ο Σεβέδο έχει εκνευριστεί για την κόκκινη κάρτα την οποία έχει πάρει.
Διπλό το καλό για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει, θα πάρει και το πέναλτι. Και θα πάρει και το πέναλτι σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα βάλει, θα πάρει και, και την κόκκινη κάρτα. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση, η οποία τώρα θα γίνει για τον Παναθηναϊκό. Το πέναλτι το οποίο θα δοθεί τώρα για την ομάδα του Τριφυλιού. Να δούμε ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Ο Σπόραρ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο εκτελεστής. Για να δούμε. Σπόραρ απέναντι στο Τζιτώτα και γκολ. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει και κάνει το 3-0. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σπόραρ. Στα αριστερά εκτελεί ο Σπόραρ. Από την άλλη πλευρά ο Τζιτώτας, χωρίς κανένα πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος κλειδώνει τη νίκη και κάνει το 3-0 απέναντι στον Ατρόμητο. 600 άτομα μέσα στο live, μετά και την κόκκινη κάρτα. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι παίρνει φωτιά η Λεωφόρος και με τους πανηγυρισμούς οι οποίοι γίνεται, αλλά και με τον γκολ, το πολύ ωραίο γκολ το οποίο έβαλε ο Παναθηναϊκός. Και θα έχετε τη δυνατότητα, εννοείται, να το παρακολουθήσετε και σε βίντεο το οποίο το τραβήξαμε εδώ από τα δημοσιογραφικά. Σπόραρ λοιπόν ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και πριν, στο πολύ ωραίο τέρμα το οποίο έβαλε ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ ωραίο γκολ λοιπόν μετά από αυτό το οποίο έγινε και την κόκκινη κάρτα την οποία υπήρχε. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά. 231 like στα 600 άτομα τα οποία είμαστε μέσα. Πάμε να ανέβουμε, πάμε να κάνουμε subscribe και like. Και τώρα ακούτε από πίσω, στο Φάληρο ερχόμαστε. Ακούστε, ο ήχος μιλάει από μόνος του νομίζω, γιατί έρχεται πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι, όπως πάμε και πριν, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός. Ακούτε από πίσω όλα αυτά τα οποία γίνονται μετά τον γκολ το οποίο έβαλε ο Σπόραρ. Λοιπόν, 533 άτομα, πάμε να κάνουμε subscribe και like, άλλα 17 like παιδιά. Όσοι δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας στο subscribe και το like, το κάνετε. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος τώρα προσπαθεί και έχει την κατοχή. Και έχουν ξεκινήσει παίκτες οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να ζεσταίνονται. Παλάσιος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Τελικά η μπάλα περνάει out. 3-0 ο Παναθηναϊκός στον Ατρόμητο από το ημίχρονο. Και με κόκκινη κάρτα η ομάδα του Ατρομήτου. Για να δούμε. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά. Για να δούμε και συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά στη μεσαία γραμμή. Με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την κατοχή και ανεβαίνει προς τα μπροστά. Κλέβει πάρα πολύ ωραία με το Γέντβαϊ. Γέντβαϊ κρατάει τώρα την κατοχή και προσπαθεί να κρατήσει προς τα πίσω. Για να δούμε. Προσπαθεί να ανέβει μπροστά. Ένα γέμισμα το οποίο πάει να γίνει τώρα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Κλέβει την κατοχή. Ξανά το τριφύλι με το Γέντβαϊ. Γέντβαϊ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Και ξανά τώρα πίσω. Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος χάνει τελικά την μπάλα. Και ανοίγει το Ατρόμητος τώρα από δεξιά. Με το Γιουμπιτάνα, να θυμίσουμε, έχει μείνει με 10 παίκτες ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή, μετά την αποβολή την οποία είχαμε. Σπόρα στο 45 συν. Να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά του καθυστέρησεων. 5 έχει δώσει ήδη εδώ και 4 λεπτά. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωραία, Αγκιμπού Καμαρά προσπαθεί να βγάλει μια κάθε την παλιά εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Βαγιανίδης, ο οποίος κρατάει και προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Για να δούμε. Και κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή με το Βιλένα. Και ξανά πίσω τώρα ο Παναθηναϊκός. Βιλένα κρατάει. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Πρόβλεψη γκολ, λέει ο Βέρμπιτ σήμερα. Για να δούμε. Βιλένα πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ ο οποίος κρατάει την κατοχή και ξανά ανοίγεται για τον Βέρμπιτ. Βέρμπιτ
Πίσω τώρα για το Βιλένα. Βιλένα ωραία στα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται το Σέγκεφελτ. Και τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με 3-0 στο ημίχρονο απέναντι στον Ατρόμητο. Τζούρισιτς στο 3, Παλάσιος στο 32 και Σπόραρ στο 45. Συν τα γκολ για τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτσο το οποίο πραγματικά έχουμε δει τα πάντα μέχρι τώρα. Έχουμε δει 3 γκολ από τους πράσινους και έχουμε δει πάρα πολύ καλές στιγμές. Μια αποβολή, ένα πέναλτι όπως είπαμε και πριν. Και και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα έχουμε στην σύνδεσή μας τώρα και τον Κώστα τον Βασιλόγιαννη, ο οποίος έχει μπει εδώ όμορφα και ωραία, έτσι ώστε να ακούσουμε και τη δικιά του άποψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να τον ακούσω κι εγώ από το γήπεδο. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, δεν ξέρω αν με ακούς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούει ο Κώστα Βασιλόγιαννης. Δεν τον βλέπω πριν τον άκουγα, τώρα δεν ξέρω τι έκανα ακριβώς και δεν ακούγεται στο μικρόφωνο του. Α, ακούγεται, λοιπόν, τέλεια. Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Βασιλόγιαννη, να σε έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούγεσαι κύριε Βασιλόγιαννη. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κωστάρα το Βασιλόγιαννη, ο οποίος έχει μπει αυτή τη στιγμή εδώ από το στούντιο, έτσι ώστε να πει και αυτός κάποια πράγματα. Εμείς βρισκόμαστε, όπως βλέπεις κύριε Βασιλόγιαννη, εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έτσι ώστε να περιγράψουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ατρόμητο. 54% κατοχή για το Τρεφίλ, 46% για τον Ατρόμητο, όπως μπορούμε να δούμε και σε αυτήν εδώ και στα στατιστικά του παιχνιδιού. Σε αυτό το εμφατικό μέχρι τώρα 3-0, κύριε Βασιλόγιαννη, έτσι. Πώς έχεις δει το πρώτο ημίχρονο εσύ? Εμείς τα είπαμε εδώ από τη Λεωφόρο. Πώς το έχεις δει και εσύ από το σπίτι σου το πρώτο ημίχρονο? Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από τον Παναθηναϊκό. Για μένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι έχει κάνει ο Μλαντένοβιτς από τα αριστερά, με αρκετά ανεβάσματα και με πάρα πολύ καλές σέντρες. Το έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ο Μλαντένοβιτς, ότι έχει φαρμακερή σέντρα. Οπότε για τη θέση του αριστερού μπακ, ο Γιωβάνοβιτς φέτος θα δυσκολεύεται πάρα πολύ για το ποιον θα ξεκινάει βασικό ανάμεσα σε Χουάνκαρ και Μλαντένοβιτς. Το ένα που έχω να πω είναι αυτό. Ωραία η σέντρα, πολύ καλή σέντρα στην κεφαλιά του Τζούρισιτς, του 1-0 του Παναθηναϊκού. Εκεί ο Ατρόμητος απείλησε λίγο. Έκανε μια ευκαιρία καλή με το Βέργο με ένα σουτ έξω από την περιοχή Βασίλικου. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν. Μετά που έγινε το 2-0 ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι έγινε κάπως εύκολο το έργο του. Ατρόμητος δεν κατάφερε να απειλήσει. Έγινε και το 3-0 με το πέναλτι. Δεν ξέρω αν εσύ είδες καλά εκείνη τη φάση. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Εντάξει, το replay εδώ, μόνο το monitor που έχουμε, δεν είδα καλά μα ήταν πέναλτι όχι. Να είμαι ειλικρινής. Στην αρχή το είδα εκτός. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Εγώ εκτός το είδα. Μετά όμως, όχι βέβαια, σίγουρα από τη στιγμή που είδε κάτι, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός δίκαια κερδίζει. Από τη στιγμή όμως που είδε το VAR, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Από τη στιγμή που είδε το VAR. Αυτό. Ο βαρίστας διαφώνησε με την απόφαση του Μανούχου, οπότε γι' αυτό τον κάλεσε. Έτσι ακριβώς, γι' αυτό τον κάλεσε. Επομένως, νομίζω ότι από τη στιγμή που διαφώνησε και το ξαναείδε στο VAR, τι να πω, εντάξει. Έτσι όπως το είδα εγώ το είδα εκτός περιοχής. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι και ακριβώς πάνω στη γραμμή, μέσα στη γραμμή. Επομένως η γραμμή δεν ξέρω τι μπορεί να δίνεται. Από τη στιγμή που το είδα στο VAR, φίλε, τι να πω, δεν ξέρω. Τόσο λάθος να έγινε. Στη γραμμή νομίζω είναι πέναλτι. Ναι, δεν νομίζω. Αυτό λέω. Τόσο λάθος να έγινε, ρε φίλε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έγινε τόσο λάθος. Δεν θα σταθούμε εκεί. Να πούμε ότι ο Βαγιανίδης παίζει βασικός μετά από καιρό και έχει κάνει καλό παιχνίδι ως τώρα. Ο Τζούρισιτς πάρα πολύ καλός, ίσως και ο καλύτερος του Παναθηναϊκού μαζί με τον Μλαντένοβιτς. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Τζούρισιτς. 4-2-3-1 παίζει ο Παναθηναϊκός.
Επειδή ο Παναθηναϊκός κερδίζει 3-0 από το ημίχρονο Βασίλη, ίσως σήμερα είναι ευκαιρία για τον Γιωβάνοβιτς να δοκιμάσει και παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια. Ένας από αυτούς είναι ο Ζέκα, ας πούμε, που μετά από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε δει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα. Νομίζω δεν έχει κάνει την πρώτη του επίσημη συμμετοχή. Και ο άλλος είναι ο Γερεμέγεφ που για πρώτη φορά έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκεί όπου είχε σκοράρει. Είναι δύο παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Διαχείριση πιστεύω ότι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε και άλλα γκολ. Από την άλλη, ο Ατρόμητος φέτος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το πρωτάθλημα, ενώ έχει καλό ρόστερ. Δεν είναι το ρόστερ του για να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Έτσι, και στις προβλέψεις μου τον είχα βάλει στην 8η θέση, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ακριβώς, σίγουρα. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που λες είναι πάρα πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος φέτος δεν έχει δείξει καλά στοιχεία. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να γίνει και στη συνέχεια έτσι. Σίγουρα το ότι είναι αρχή πρέπει να προβληματίζει αυτό και τους ανθρώπους του Ατρομήτου, αλλά και τον Chris Coleman, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει τα παιχνίδια με τις μικρομεσές ομάδες του Ατρόμητος και ιδιαίτερα αυτά στην έδρα του. Ας πούμε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης έπρεπε να το είχε πάρει που λέμε, αλλά έμεινε και με 10 παίκτες πολύ νωρίς, έτσι. Από το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια είναι αυτό το οποίο λες, ότι έχει τελειώσει το μάτς από το ημίχρονο κιόλας. Ναι. Αυτό που δεν θέλαμε ας πούμε να συμβεί. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά όλα πάνε ρολόι, να ξέρεις, παρακολουθώ κι εγώ. Ναι. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά, η ΑΕΚ να πούμε ότι κέρδισε με 3-0. Ας πάμε λίγο και να δούμε και στο μέλλον, να πούμε και εκεί τι γίνεται. Πες εσύ λίγο και τα υπόλοιπα να πάρω κι εγώ μια ανάσα, κύριε Βασιλόγιαννη. Εννοείται. Μετά από τη διακοπή, παιδιά, έχουμε το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός πάρει διπλό θα έχουμε ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Άμα έρθει χ το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι με συν 3. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είναι με συν 6. Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς, αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να πούμε λίγο και τη βαθμολογία μέχρι στιγμής. Τώρα που όλες οι ομάδες έχουν δώσει ίδιο αριθμό αγώνων με εξαίρεση ένα παιχνίδι, αυτό του Βόλου με το Πανσεραϊκό στο Πανθεσσαλικό που δεν έγινε, πρώτος ο Ολυμπιακός με 19 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 16 βαθμούς, στην τρίτη θέση έχουμε ισοβαθμία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 14 βαθμούς, πέμπτος Όφη με 12 βαθμούς, έκτος ο Πανσεραϊκός με 9 βαθμούς, έβδομη Λαμία με 9 βαθμούς, όγδος ο Άρης με 8 βαθμούς, ένατος Αστέρας Τρίπολης με 8 βαθμούς, δέκατη Κηφισιά με 6 βαθμούς, ενδέκατος ο Πας Γιάννενα με 5 βαθμούς, δωδέκατος Ατρόμητος με 3 βαθμούς, δέκατος τρίτος ο Πανετολικός με 3 βαθμούς και δέκατος τέταρτος ο Βόλος με 2 βαθμούς. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Και ο Ιωνικός έπαιζε καλή μπάλα αλλά έπεσε στη β' κατηγορία, λέει ο Chris Anderson. Τζούρισιτς Παλάσιος Φόραρ Ταγκό, λέει ο The Nothing Channel. Τον Πιάνο και τον Παναθηναϊκό στο στοίχημα, λέει εδώ ο John Original. Συμφωνώ με τον Κοστάρα, λέει ο The Nothing Channel. Για το match, πολύ καλό ημίχρονο έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Για μένα ο Τζούρισιτς και ο Μλαντένοβιτς είναι οι κορυφαίοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο The Nothing Channel επίσης προβλέπει ότι θα σκοράρει ο Verbiage. Πάμε να ανεβαίνουμε στα like και στις εγγραφές παρακαλώ. Η εγγραφή σας είναι πολύ σημαντική. Να φτάσουμε γρήγορα τους 37.000 συνδρομητές. Πρόβλεψη για 5-0. Νίκη του Παναθηναϊκού, λέει ο Χρήστος Παπαχρήστος. Για να δω. Ο Πολύδωρος Φανταζάτος γράφει εδώ τα συνθήματα. Πιστεύω ότι ένα ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο θα το έχουμε για κάποιο λόγο. Και ο Βασίλης νομίζω το έχει δώσει over
σαν προγνωστικό. Νομίζω over είχε πει πριν το match και έπεσε μέσα από το ημίχρονο. Το παιχνίδι βγήκε over από το ημίχρονο. Ξέρεις καμία καλή ταινία να πούμε στο Λοντίγκιν, θα βαρεθεί ο άνθρωπος. Το Oppenheimer, The Nothing Channel, το είδα πρόσφατα. Το Oppenheimer. Ο Lil Corf ρωτάει, πιστεύεις θα πέσει φέτος ο Ατρόμητος? Lil Corf, όχι. Δεν πιστεύω ότι θα πέσει ο Ατρόμητος. Στις προβλέψεις είχα δώσει φαβορή για υποβιβασμό Κηφισιά και Πας Γιάννενα, αλλά πλέον θεωρώ και τον Πανετολικό, άμα συνεχίσει έτσι, ένα από τα φαβορή για υποβιβασμό. Η Κηφισιά πλάκα πλάκα έχει ξεκινήσει καλά. Ο Βόλος και Ατρόμητος θεωρώ ότι έχουν αρκετά καλό ρόστερ και θα βρούνε κάποια στιγμή τα πατήματά τους, οπότε δεν θεωρώ εγώ ότι θα πέσει ο Ατρόμητος, δεν το πιστεύω. Γράψτε και εσείς τα μηνύματά σας, γράψτε τις απόψεις σας, γράψτε μια πρόβλεψη για το match και τις περιοχές που μας βλέπετε, σας παρακαλώ πολύ. Ο Chris Anderson λέει, ο Γιωβάνοβιτς σίγουρα τους είπε να τα δώσουμε όλα στην αρχή, τον Παναθηναϊκό τον άγχος Ατρόμητος, αλλά μετά του πήρε τον αέρα και πέτυχε 3 γκολ. Το παρόν λέει εδώ Chris Anderson. Σκόραρε και ο Σπόραρ από το σημείο του πέναλτι, να δούμε αν θα το ανέβει η ψυχολογία μετά από αυτό το γκολ. Στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος ο Γιωβάνοβιτς έχει επιλέξει Ιωαννίδη για βασικό φορ. Σιγά σιγά και ο Γερεμέγεφ μπαίνει στις αποστολές του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι ευκαιρία για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δει Ζέκα, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία. Νομίζω μπορείς να έχεις άποψη για το ποιος θα πέσει στη διακοπή. Ναι, φέτος φίλε The Nothing Channel είναι πολύ απρόβλεπτο το πρωτάθλημα, όχι μόνο για το ποιος θα το πάρει, αλλά και για το ποιος θα υποβιβαστεί. Γιατί πολλοί είχαμε φαβορεί την Κηφισιά, αλλά η Κηφισιά στα τελευταία παιχνίδια έχει πάει αρκετά καλά, ας πούμε. Το παιχνίδι με τον Άρη στο Χαριλάου πήρε χ, ένα αποτέλεσμα που πολύ λίγοι το περιμέναμε. Έτσι, σίγουρα ο Chris Coleman θα κάνει αλλαγές. Μπορώ, αυτό, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Πιθανώς και ο Γιωβάνοβιτς θα κάνει αλλαγές από το ημίχρονο, καθώς ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 3-0. Όλα πιθανά είναι. Θέλω μία πρόβλεψη για ακριβές σκορ. Εγώ πιστεύω ένα σκορ 4-5, λέει ο Chris Anderson. Εδώ παρακολουθείτε την πολύ καλή περιγραφή του Βασίλη του Μάλιαρη. The Nothing Channel, ναι, εγώ περιμένω να δούμε. Θα ήθελα να δω Ζέκα και Γερεμέγεφ, γράφει εδώ The Nothing Channel. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό σας είπα ότι έχουμε ντέρμπι αιωνίων μετά τη διακοπή. Για τον Ατρόμητο να πω ότι το επόμενο του παιχνίδι είναι δύσκολο, καθώς την Κυριακή στις 22 Οκτωβρίου στις 5.30 έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ στη Ντούμπα. Οπότε δύσκολο το έργο για τον Ατρόμητο. Έτσι. Γιατί μετά έχει να πάει στην Ντούμπα να παίξει με τον ΠΑΟΚ, να πούμε. 5-0 προβλέπω The Nothing Channel. Λέτε να δούμε ένα σκορ αντίστοιχο του παιχνιδιού με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ένα 5-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα ακούμε και τους παίκτες που βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης θέλει να πάρει το λόγο. Τους ακούμε εδώ. Αποθεώνεται ο Ζέκα. Βασίλη, δεν ξέρω αν θα μπει αλλαγή. Θα μπει, ετοιμάζεται ο Ζέκα για αλλαγή. Είναι εδώ ακριβώς μπροστά και κάνει την προθέρμανσή του, κύριε Βασιλόγιαννη. Α, προθέρμανση. Εγώ το μικρόφωνο βλέπεις, δεν το κλείνω. Ο φυσικός ήχος ακούγεται από πίσω όσο τέλεια, μιλάς εσύ. Ακούμε πολύ καλά το φυσικό ήχο. Αμέσως το πιάσες, μόλις είπανε για τον Κάρλο Ζέκα, αμέσως το πιάσες. Τι λέει εδώ ο Chris Anderson, το πρόβλημα που βλέπω στον Παναθηναϊκό πάσχει από άμυνα πάρα πολλά και ενά τόσο καιρό δεν το βλέπω ο Γιωβάνοβιτς, δεν είναι σταθεροί παίκτες στις θέσεις τους. Έχει και περιορισμένες επιλογές στη θέση του στόπερ, καθώς ο Μάγνουσον χάνει όλη τη σεζόν, θα μείνει εκτός για 6 μήνες.
Αυτή τη στιγμή έχει Σένκεφελτ, Γετβάη και Πάλμερ Μπράουν, τρεις παίκτες όλους και όλους, και κάποιες φορές έχουμε δει και τον Αράο κατά συνθήκη στόπερ. Έτσι, ο Ζέκα Βασίλη προβλέπω ότι σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί σήμερα ως αλλαγή. Σίγουρα. Έτσι το θεωρώ δεδομένο. Το περιμένει υπάρχει και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ναι. Το περιμένει. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος απείλησε λίγο μετά από το 1-0. Ένα ανέβασμα του Κεσχρίντα, ένα σουτ του Βέργου. Από το 2-0 και μετά δεν. Δεν ξέρω και ο Ασεβέδος στόπερ τι λέει. Δεν το ξέρω καλά. Ακούγεται εδώ και ο ύμνος του Παναθηναϊκού και ο κόσμος. Βάλε Ζέκα παρακαλώ, The Nothing Channel. Λέω 5-1 λέει ο Κωνσταντίνος. Και ο Τσικίρ Μέμα νομίζει 5-1 ότι θα λήξει. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα, του πάει το σύστημα το 4-4-2. Τόσα χρόνια παίζει αυτό το σύστημα. Δεν το βλέπω σήμερα, γράφει εδώ ο Chris Anderson. Σε λίγο ο Βασίλης θα ξαναπάρει το λόγο. Μπήκα εγώ να καλύψω γιατί έτσι έπρεπε. Εννοείται. Να σας κάνω παρέα. Το ΑΕΚ Πανετολικός ήρθε 3-0. Σας είπα πριν λίγο τη βαθμολογία. Οπότε για τη Super League εκκρεμεί μόνο ένα παιχνίδι, αυτό του Βόλου με τον Πανσεραϊκό που δεν διεξήχθη την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι. Βασίλη, έχει κόσμο το γήπεδο αν μας ακούς? Σ' ακούω, έχει κανονικό κόσμο, ναι. Ωραία, ωραία, τέλεια. Έχουμε κάποια αλλαγή? Όχι, τώρα μπαίνουν οι παίκτες σιγά σιγά στον αγωνιστικό. Ωραία. Χώρο. Επομένως, κύριε Βασιλόγιαννη, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σε αποδεσμεύσω. Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια, Βασιλέα. Γεια σου, Βασιλόγιαννη. Yeah. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώσο Βασιλόγιαννης. Κάλυψε, όπως είδατε. Εννοείται, μπορεί να καλύψει και συνέχεια. Εδώ θα βρίσκεται, αλλά ήρθε η ώρα να φτάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είμαστε, ζωντανή περιγραφή από το YouTube Vasco Sports, την σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ατρόμητο. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, Πανέκος είναι αυτός ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή με 3-0 και έχει κάνει εύκολο το βράδυ του μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσει κανονικά τώρα το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κρατάει τώρα με τον Βαγιανίδη, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Έκοψε τελικά την κατοχή ο Γκονζάλες και αλλάζει πάρα πολύ ωραία στα δεξιά και όπου βρίσκεται μόνο ο Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και υπάρχει πλάγιο, όπως μπορούμε να δούμε, το οποίο εκτελείται γρήγορα και κρατάει τώρα την κατοχή ξανά ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Δεξιά για τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Τελικά θα επιλέξει τον Παλάσιος από δεξιά. Παλάσιος σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τις επιλογές. Τελικά η μπάλα θα πάει στον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς πίσω για τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να ανοιχτεί. Τελικά ανοίγεται πίσω για τον Γκέντβαϊ. Για τον Πέρεθ, συγγνώμη, Πέρεθ. Αλλαγή παλιάς πάρα πολύ ωραία στα αριστερά. Και όπου βρίσκεται τον Μλαντένοβιτς και αυτός ξανά για τον Γκέντβαϊ. Ξανά τώρα η κατοχή για το Τριφύλι. Βέρμπιτς πίσω για τον Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ ο οποίος κρατάει, προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Ανοίγεται δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης κάνει μια ωραία τρίπλα, τον πιέζει εκεί ο Βαλένσια. Και ξανά πίσω τώρα η κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει προς τα μπροστά. Για να δούμε, Βιλένα κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Γκέντβαϊ. Και αυτός δεξιά για τον Σέγκεφελντ, ακόμα πιο δεξιά τώρα. Βαγιανίδης προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα στο Βαλένσια. Ξανά τώρα ο Σέγκεφελντ και ξανά πίσω αριστερά τώρα για τον Γκέντβαϊ. Γκέντβαϊ κρατάει την κατοχή τώρα από τα αριστερά και προσπαθεί να ανέβει ξανά πίσω για τον Μπαρτ Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά, εξετάζει επιλογές και ανοίγεται δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης κάνει μια ωραία τρίπλα. Πέρασε έναν, πέρασε και δεύτερο. Ωραία πυρουέτα. Πίσω τώρα κατοχή για το Βέρμπιτς. Τζούρισιτς. Αλλαγή πλευράς πάρα πολύ όμορφα στα αριστερά. Εκεί όπου βρίσκεται το Μλαντένοβιτς. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Ωραία του Παλάσιος. Αλλά τελευταία στιγμή μπλοκάρει ο Τζιντότας μπροστά από την εστία του.
Και πλάγιο τώρα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Ωραία κεφαλιά η οποία έγινε από τον Παλάσιος. Βαγιανίδης τώρα για τον Τζούρισιτς. Ανοίγεται ξανά δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βγαίνει τελευταία στιγμή ο Ντεμπόκ και είναι αυτός ο οποίος διώχνει για τον Ατρόμητο. Και ξανά τώρα από τα αριστερά υπάρχει πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Ατρόμητος. Λάθος η οποία έγινε από τον Γκονζάλες. Ξανά ο Τζούρισιτς είναι αυτός ο οποίος κλέβει για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει από τη σέντρα και πάνω. Βιλένα πίσω για τον Πέρεθ και αυτός αριστερά για τον Τζούρισιτς πίσω για τον Σέγκεφελτ. Σέγκεφελτ κρατάει την κατοχή. Ξανά Τζούρισιτς προσπαθεί να κάνει κάποιες δρίπλες. Πατάει την μπάλα, έχει την επιλογή του Βαγιανίδη. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Ντεμπόκ, ο οποίος έκοψε. Γκονζάλες παίρνει το φάουλ χαμηλά από τον Τζούρισιτς και κρατάει τώρα την κατοχή ο Ατρόμητος, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα κανονικά με τον Τζαβέλα, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το φάουλ. Έχει πέσει κάτω και ο Γκονζάλες, ο οποίος ζητάει εδώ να έρθει το ιατρικό επιτελείο. Το Ατρόμητο δεν θα χρειαστεί. Τώρα εντάξει, καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Γι' αυτό το λόγο εδώ τώρα έχουν αρχίσει λίγο και εκνευρίζονται οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μικρή σημασία έχουν όμως αυτά. Σπόραρ είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και βγάζει για τον Μλαντένοβιτς. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς πέφτει κάτω, παίρνει το πλάγιο τελικά από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και σιγά σιγά θα πάει με τον Μλαντένοβιτς να το εκτελέσει. Εκτελεί ο Μλαντένοβιτς το πλάγιο. Μπάλα η οποία θα πάει πίσω για τον Γιατβάη και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ. Για να δούμε, προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Παλάσιος. Παλάσιος για Βαγιανίδη. Βαγιανίδης κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό και αλλαγή πλευρά στα αριστερά πάρα πολύ όμορφα. Και όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς, βγάζει για τον Βιλένα. Βιλένα κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και αλλαγή πλευρά στα δεξιά για ποιον, για κανέναν. Σπόραρ προσπαθεί από τις κόντρες να μπει μες στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνει. Βαλένσια μαζί με τον Βαγιανίδη είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Παλάσιος τελικά για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Πέφτει κάτω. Ζητάει φάουλ. Δεν δίνεται τελικά. Και ο Ντεμπόκ είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα τώρα για τον Ατρόμητο. Και προσπαθεί να ανοιχτεί αριστερά για τον Βαλένσια. Αυτός θα πέσει κάτω. Θα πάρει το φάουλ από τον Βαγιανίδη. Και θα διακοπεί το παιχνίδι για τραυματισμό του Βαλένσια. Για να δούμε. Και τώρα θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι από αριστερά με τον Ατρόμητο να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο μάτς και πιο συγκεκριμένα ο Τζαβέλας, ο οποίος σιγά σιγά θα πάει, θα πάρει τα βήματα έτσι ώστε να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Για να δούμε. Μπάλα η οποία πηγαίνει τώρα στα πόδια του Ατρόμητου και πιο συγκεκριμένα στον Γκονζάλεθ, ο οποίος θα αλλάξει πάρα πολύ όμορφα μπάλια και θα πάει τώρα στα δεξιά. Κατοχή η οποία γίνεται τώρα από τον Ατρόμητο και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιο μετά το λάθος το οποίο έγινε του Τζαβέλα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σέντρα του Παλάσιο στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν βρίσκεται κανένας παρά μόνο και Σχρίντα, ο οποίος θα διώξει τώρα την μπάλα για τον Ατρόμητο και προσπαθεί να ανέβει πάρα πολύ ωραία μπροστά και ανοίγεται για τον Αγκιμπού Καμαρά. Αγκιμπού Καμαρά ανοίγεται αριστερά για τον Γκονζάλες και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Βαλένσια. Εκεί βρίσκεται το Βαγιανίδης και κλέβει για τον Παναθηναϊκό. Παλάσιος πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ κρατάει τώρα την κατοχή για τον Τριφίλη. Ξανά Βιλένα και ξανά Πέρεθ. Παναθηναϊκός προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Βαγιανίδης. Βαγιανίδης ωραία τρίπλα. Μπαίνει προς τα μέσα. Πέρα στο Βαλένσια. Περνάει και τον Ντεμπόκ. Μια κάθε την παλιά για Σπόραρ. Δεν πέρασε ξανά. Παλάσιος. Βέρμπιτς τώρα προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνει. Τζούρισιτς ξανακλέβει για τον Παναθηναϊκό. Ωραία ανοίγεται τώρα αριστερά. Σέντρα στο πρώτο δοκάρι για την κεφαλιά του Σπόραρ. Δεν τα καταφέρνει όμως ο τελευταίος. Και διώχνει ο Έρλινγκ Μαρκ για τον Ατρόμητο. Ξανά ο Βιλένα τώρα γίνεται αποδεκτής μπάλας για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Και προσπαθεί να ανοίξει για το Τριφύλι. Για να δούμε. Ξανά πίσω τώρα στη μεσαία γραμμή. Έχει επιλογές ο Βέρμπιτς. Παίζει με πλάτη. Γυρνάει. Κάθε την παλιά για Σπόραρ. Δεν πέρασε ξανά Βέρμπιτς. Γίνεται αποδέκτης μπάλας, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, πέρασε ένα, πέρασε και δεύτερο. Σπόραρ! Γκολ, αλλά δεν μετράει. 4-0 ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα μετρήσει ποτέ τον γκολ του Σπόραρ, γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μπάλα η οποία καταλήγει στο πόδι του Σπόραρ. Έχω σφυρίξει, του λέει ο Μανούχος νωρίτερα, επομένως ακυρώνεται το γκολ του
Παναθηναϊκού για επιθετικό φάουλ, το οποίο υπάρχει πάνω στον Αγκιμπού Καμαρά και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το συγκεκριμένο γιουχάρισμα, γιατί κυρώνεται τον γκολ του Σπόραρ. Θα συνεχιστεί λοιπόν τώρα με το ελεύθερο του Τζιντότα, ο οποίος θα δώσει τώρα συνέχεια στο μάτς. Συνεχίζει λοιπόν ο Τζιντότας, δίνει τώρα ωραία συνέχεια στο μάτς. Κεφαλιά η οποία δίνεται τώρα εδώ από ποιον? Από το Βιλένα. Βιλένα ο οποίος κρατάει, γυρνάει πίσω την κατοχή, εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγιανίδης. Βαγιανίδης κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Δεξιά για τον Παλάσιος. Παλάσιος προσπαθεί να συγκλίνει προς τα μέσα και βγάζει ωραία για τον Πέρεθ, και αυτός για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς πάλι για τον Παλάσιος, και αυτός πίσω για τον Πέρεθ, και ανοίγεται τώρα ωραία στα αριστερά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει. Για να δούμε. Κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός και αλλάζει τώρα πλευρά από τον Πέρε, δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης για Παλάσιος, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ωραίο τακουνάκι του Τζούρισιτς. Ξανά Παλάσιος αποδέκτης μπάλας. Βέρμπιτς, ωραία τρίπλα, πάει να κάνει και δεύτερη. Παλάσιος, το σούτ, ο Τζούρισιτς έρχεται από πίσω. Πατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, σέντρα σούτ. Αλλά ο Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Εκνευρισμένος ο Τζαβέλας με τους παίκτες του Τρομήτου που δεν έχουν γυρίσει πίσω. Και κρατάει τώρα και Σχρίντα την κατοχή για τον Ατρόμητο. Πίσω για τον Αγκιμπού Καμαρά. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει. Έχει γυρίσει ακριβώς πίσω στην άμυνα. Εκεί βρίσκεται το Έρλινγκ Μαρκ. Δεν μπορεί ούτε αυτός να διώξει. Ξανά η κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ απειλητικός. Μπαρτσέγκεφελτ κλέβει τελικά την μπάλα ο Αγκιμπού Καμαρά και προσπαθεί να βγει τώρα σε αντεπίθεση. Ο Ατρόμητος ξανακλέβει όμως ο Παναθηναϊκός με το Γετβάη, ο οποίος αράζει πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεξιά και όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς, κάνει μια ωραία τρίπλα. Πέφτει κάτω και παίρνει το φάουλο από τον αμυντικό του Ατρομήτου. Σε καλή θέση το φάουλο από αριστερά. Τώρα για τον Παναθηναϊκό 250 like, πάμε να φτάσουμε τα 300 παιδιά. 300 like, όσοι δεν έχετε κάνει το subscribe και το like, κάντε την εγγραφή σας. Θυμίζω ότι το subscribe και το like και η εγγραφή και το like είναι δωρεάν. Επομένως συνεχίζετε να κάνετε subscribe και like. Πάμε να ανέβουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Εκτελείται γρήγορα τελικά το φάουλ αυτό και η μπάλα η οποία πηγαίνει τώρα από τα αριστερά. Και προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει με τον Τζούρισιτς, ο οποίος αλλάζει πάρα πάρα πολύ ωραία πλευρά και πηγαίνει μπάλα εκεί όπου βρίσκεται ο Βιλένα. Βιλένα ξανά πίσω τώρα για τον Πέρεθ και ξανά η κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης κρατάει, γυρνάει πίσω και όπου βρίσκεται ο Μπαρτσέγκεφελντ, και ξανά ο Παναθηναϊκός με τον Γετβάη κρατάει την κατοχή και παγώνει το ρυθμό του παιχνιδιού. Δεξιά τώρα για τον Τζούρισιτς. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Σέγκεφελτ, ξανά Τζούρισιτς, αλλαγή πλευράς εκεί όπου βρίσκεται ο Γετβάη. Γετβάη προσπαθεί να ανεβγάζει για τον Πέρεθ. Αυτός εξετάζει τις επιλογές. Σπόραρ ξανά για Πέρεθ. Κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Σέγκεφελτ βλέπει το ανέβασμα του Βαγιανίδη. Εκεί θα πάει η μπάλα από δεξιά. Βαγιανίδης, ωραία για τον Τζούρισιτς. Μπαίνει αυτός μέσα στην περιοχή. Εξετάζει τις επιλογές του. Τον κόβει τελικά ο παίκτης Ατρομήτου. Και ο Τζούρισιτς είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα και έχουμε out. Και όχι corner, το οποίο ζήτησε εδώ ο Παναθηναϊκός. Και τα βάζουν όλοι με το βοηθό, ο οποίος έδειξε τη συγκεκριμένη φάση. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Τζιντότα, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Για να δούμε. Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 3-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στο τρομή του, με Τζούρισιτς το 3, Παλάσιος το 32 και Σπόρος 45 συν με πέναλτι. Και υπάρχουν αλλαγές τώρα και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και για τον αντίπαλο προπονητή. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Κάρλος Ζέκα. Πρώτη αλλαγή όμως είναι για τον Ατρόμητο. Ο Γκονζάλες θα βγει, ο αρχηγός, και τη θέση του θα την πάρει ο Φρίτ Τζόνσον με το νούμερο 8. Θα βγει ο Βιλένα για τον Παναθηναϊκό για να μπει ο Κάρλος Ζέκα, ο οποίος θα γνωρίσει την αποθέωση. Ο Κάρλος Ζέκα, όλοι όρθιοι, standing ovation. Συγκινητική στιγμή για τον Κάρλος Ζέκα, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Και ακούστε τι γίνεται από πίσω. Ακούστε τι γίνεται από πίσω. Αφήνω τον ήχο να μιλήσει από μόνος του.
Θα πάρει και το περιβραχιόνι ο Κάρλος Ζέκα. Θα πάρει και το περιβραχιόνι ο Κάρλος Ζέκα. Ως ένδειξη σεβασμού από τον Πέρεθ. Τρομερή στιγμή αυτή. Πηγαίνει ο Πέρεθ. Πηγαίνει και δίνει το περιβραχιόνι, παιδιά, στον Κάρλος Ζέκα. Πολύ ωραία στιγμή και αυτή. Συνεχίζεται τώρα το μάτς με τον Τζαβέλα. Ποιος θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Και προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Ζέκα είναι αυτός ο οποίος κρατάει. Ωραία για τον Βέρμπιτς. Ξανά Ζέκα. Κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και ανοίγεται ωραία πίσω για τον Σέγκεφελντ. Αυτός παίρνει βήματα στον αγωνιστικό χώρο και βγάζει δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης ξανά για τον Σέγκεφελντ. Και τώρα κρατάει από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει και ο Αράο. Ή ο Αράο μέσα στο μάτς. Στη θέση του Γέντβαϊ, αν έχω δει καλά. Πέρεθ βγάζει ωραία τώρα για τον Ζέκα. Αυτός προσπάθησε να βγάλει κάτι την παλιά εκεί όπου έκοψε ο Αγκιμπού Καμαρά. Λάθος το οποίο γίνεται εδώ. Σπόραρ, περνάει και ο τερματοφύλακα. Το σουτ γκολ! 4-0 ο Παναθηναϊκός. Το λάθος που έγινε στην άμυνα, το τρομή του. Ο Σπόραρ παίρνει την μπάλα, γυρνάει πίσω στον Τζούρισιτς και αυτός σκοράρει. 4-0. Πάρτι για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Σκοράρει και τέταρτο θέμα, τέρμα με τον Τζούρισιτς. 2 γκολ και 2 ασίστ ο Τζούρισιτς σε ένα μαγικό βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγουνε τώρα, ανάβουνε τώρα και οι πυρσοί εδώ. Και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος σκοράρει με τον Τζούρισιτς για να γράψει το 4-0. Και άλλο γκολ για τον Παναθηναϊκό μετά το τραγικό λάθος στην άμυνα. Τραγικό λάθος στην άμυνα για τον Ατρόμητο. Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή και καταφέρει. Καταφέρνει και σκοράρει. 4-0 λοιπόν. Φίλιπ Τζούρισιτς. Λάθος τώρα στην άμυνα του Ατρόμητου και ξανά ο Παναθηναϊκός με Ζέκα. Ωραίο τριγωνάκι. Πέρεθ. Ξανά Ζέκα. Που άλλαξε με τον Τζούρισιτς και ξαναπήρε την μπάλα. Ξανά ο ίδιος γίνεται αποδεκτής μπάλα. Ζέκα. Δεξιά τώρα για τον Πέρεθ. Πέρεθ. Και τώρα Τζούρισιτς. Ξανά Πέρεθ για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει πλευρά πάρα πάρα πολύ όμορφα στα αριστερά και όπου βρίσκεται το Αράο. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά. Και κρατάει την κατοχή ο Ζέκα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Πέρεθ. Πέρεθ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Βγάζει για τον Βέρμπιτς. Ζέκα αλλαγή πλευράς πάρα πάρα πολύ όμορφα. Εκεί όπου ο Μλαντένοβιτς γίνεται αποδέκτης μπάλας. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Τελικά βάζει την μπάλα στο δεξί. Και ξαναβγάζει για τον Ζέκα. Και έρχεται ο Αγκιμπού Καμαρά για να διώξει εκεί. Πιέζει ο Ζέκα. Προσπαθεί να κλέψει. Κάνει τελικά το φάουλ. Και η κατοχή μένει σε πόδια του Περιστερίου τώρα. Εκεί όπου ο Ατρόμητος προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καινούριο. 4-0 θυμίζω Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος γίνεται ξανά αποδεκτής μπάλας, με τον Πέρεθ ο οποίος κρατάει και ανοίγεται πίσω για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς παίρνει βήματα στον αγωνιστικό χώρο, βγάζει για τον Παλάσιος. Ξανά Τζούρισιτς. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, τελικά κόβει ο Ντεμποκ. Και ο Ατρόμητος κάνει και άλλο λάθος. Σπόραρ βγάζει για τον Παλάσιος. Γύρισε τελευταία στιγμή ο Έρλινγκ Μαρκ και έκοψε. Αγκιμπού Καμαρά πέφτει πάνω στο Ζέκα, ο οποίος γύρισε και έκοψε την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Τζούρισιτς πέφτει κάτω, ζητάει το φάουλ. Δίνει πλεονέκτημα διότι σε αναμέτρηση. Βαγιανίδης σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν βρίσκεται κανένας. Μόνο και Σκρίντα. Σηκώνεται τελικά ο Τζούρισιτς, καθώς έπεσε κάτω μετά την τελευταία φάση. Και πίσω τώρα η μπάλα για τον Ατρόμητο. Και πίσω τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Σέγκεφελντ, ο οποίος βγάζει ωραία για τον Τζούρισιτς. Αυτός παίρνει βήματα στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθεί να περάσει τον Ντεμποκ. Ο τελευταίος του κάνει φάουλ και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Τζούρισιτς. Πάμε όλη εγγραφή. Κρίμα γιατί πέρσι λέει ήταν καλά. Τζούρισιτς το 3, Τζούρισιτς το 60, Παλάσιος το 32 και Σπόρας το 45 συν με το πέναλτι και την αποβολή του παίκτη, του Ατρομήτου, του Ασεβέδο. Του κεντρικού αμυντικού. Για να δούμε. Πέρεθ γυρνάει τώρα πίσω η κατοχή για τον Σέγκεφελντ. Ανοίγεται για τον Αράο. Αράο. Ωραία. Αράο στα αριστερά. Και που βρίσκεται ο Ζέκα. Ξανά Αράο. Γίνεται αποδέκτης μπάλας.
στη μεσαία γραμμή τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Μπέρεθ. Σπόραρ, γύρισε πίσω Ζέκα. Ξανά, ωραία, Σπόραρ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Βλέπει τις επιλογές, το σούτ του Σπόραρ, η μπάλα πάνω στα σώματα. Και γυρνάει πίσω ξανά ο Παναθηναϊκός τώρα. Με το Βαγιανίδη, Παλάσιος γίνεται αποδέκτης μπάλας. Τελευταία στιγμή έκοψε όμως ο Ατρόμητος και μπάλα γυρνάει στα χέρια του Τζιντότα. Χωρίς κανένα πρόβλημα πέρασε και αυτή τη στιγμή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να κάνουμε παιδιά όλη την εγγραφή μας, subscribe και το like, δεν σταματάμε καθόλου. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι εδώ με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά με το Ζέκα. Γυρνάει πίσω τελικά ο Αγκιμπού Καμαρά και κόβει για τον Ατρόμητο και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση για την ομάδα του Περιστερίου. Αράο όμως είναι εκεί και έκοψε πάρα πολύ ωραία και έχουμε πλάγιο τώρα από δεξιά για τον Ατρόμητο. Θα εκτελεστεί τώρα το πλάγιο και θα γυρίσει πίσω τώρα η κατοχή και όπου βρίσκεται ο Τζαβέλας. Τζαβέλας ακόμα πιο πίσω για τον Τζιντότα. Σήμερα η άμυνα του Ατρόμητου είναι εντελώς χάλια. Κεφαλιά η οποία έγινε τώρα εδώ, Αγκιμπού Καμαρά προσπαθεί να κρατήσει την κατοχή για τον Ατρόμητο και ανοίγεται προς τα μπροστά και Σχρίντα τώρα ωραία παίρνει την μπάλα ο Ατρόμητος, κάθε την παλιά Φρι Τζόνσον γύρισε, μπαίνει μέσα στην περιοχή το σούτ, το οποίο έγινε ο Αράο, είναι αυτός ο οποίος έκοψε. Τζούρισιτς προσπαθεί να ανέβει σαν τεπίθεση ο Παναθηναίκος με τον Σπόραρ, πατάει ωραία την μπάλα, κάνει μια τρίπλα στον Τζαβέλα, Σπόραρ κρατάει, παίζει με πλάτη και γυρνάει πίσω ωραία στο Ζέκα. Αυτός έχει την επιλογή του Τζούρισιτς και αριστερά την επιλογή του Μλαντένοβιτς. Εκεί θα πάει η μπάλα τελικά. Ξανά Ζέκα τώρα για τον Πέρεθ. Ζέκα, ξανά Πέρεθ. Ξανά Ζέκα, ξανά Πέρεθ. Και από τα δεξιά τώρα κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιος και ανοίγεται για Βαγιανίδη. Βαγιανίδης, Σέγκεφελ. Ξανά Βαγιανίδης. Παγώνει το ρυθμό, κρατάει την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε και από δεξιά. 15 εγγραφές θέλουμε ακόμα. 15. Τζούρισιτς κρατάει για τον Πέρεθ. Και αυτός για τον Ζέκα. Ζέκα πίσω για τον Αράο. Και αυτός αριστερά για Μλαντένοβιτς. Ξανά Αράο. Προσπαθεί τώρα να μπει προς τα μέσα ο Παναθηναϊκός. Βγάζει τελικά για τον Ζέκα. Εξετάζει αυτός τις επιλογές. Τελικά η μπάλα θα πάει στον Πέρεθ. Πέρεθ. Για Βαγιανίδη. Αυτός έχει χώρο. Δεν θα σουτάρει. Θα ανοίξει δεξιά για τον Τζούρισιτς. Αυτός ξανά για τον Βαγιανίδη. Προσπαθεί να βρει χώρους ο Παναθηναϊκός. Δεν τα καταφέρνει για το Ατρόμητος. Έχει γυρίσει αρκετά καλά τώρα και έχει κλείσει τους χώρους. Πίσω ο Βαγιανίδης. Ξανά για τον Πέρεθ. Ανοίγεται τώρα αριστερά αυτός για τον Σέγκεφελντ. Σπόραρ. Πίσω για τον Αράο. Και αυτός αριστερά για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς πίσω για τον Αράο. Ζέκα, Σέντρα, Σπόραρ, κεφαλιά προς τα πίσω εκεί όπου δεν βρίσκεται κανένας παρά μόνο ο Ντεμπόκ και θα κόψει για τον Ατρόμητο, θα προσπαθεί να βγάλει σε αντεπίθεση τον Ατρόμητο για τον Νίκο Βέργο, εκεί όμως βρίσκεται μόνο ο Μπαρτ Σέγκεφελντ και είναι αυτός ο οποίος κόβει την μπάλα για τον Παναθηναίκο και όλο πάλι από την αρχή. Για να δούμε. Βέρμπιτς, Ζέκα, όλα ξεκινάνε από το Ζέκα τώρα. Στη μεσαία γραμμή αλλαγή παλιάς πάρα πολύ όμορφα στα αριστερά. Εκεί όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς. Θα γυρίσει πάλι πίσω για το Ζέκα. Πέρεθ. Ωραία, ανοίγεται τώρα στα αριστερά. Παναθηναϊκός. Ξανά Ζέκα, Πέρεθ. Αλλαγή πλευράς όμορφα για τον Παλάσιος. Εκεί όμως θα κόψει εύκολο ο Ντεμπόκ. Βαλένσια προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Κλέβει ο Βαγιανίδης. Ξανά Τζούρισιτς τώρα. Προσπαθεί να μπει μέσα. Βγάζει για τον Σπόραρ. Αυτός παίζει με πλάτη. Κάνει μια τρίπλα. Κάνει και μια δεύτερη. Ανεβαίνει. Και ο Αγκιμπού Καμαρά να τον κόψει. Τελικά ο Ζέκα γίνεται αποδέκτης μπάλας. Έχει χώρο εκεί. Να δούμε τι θα κάνει. Σπόραρ. Ωραία κάθε την παλιά. Προσπάθησε να μπει προς τα μέσα. Αλλά δεν τα κατάφερε εδώ ο Παναθηναϊκός. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Το τρομί του με Τζούρισιτς, το 3 Τζούρισιτς, το 60, Παλάσιος 32 και Σπόρας 45 συν. Μετά από το πέναλτι το οποίο έβαλε και την αποβολή του παίκτη του Ατρομήτου, του Ασεβέδο. Να δούμε, Ζέκα ανοίγεται αριστερά για τον Μλαντένοβιτς και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Βέρμπιτς. Μπαίνει προς τα μέσα τώρα ο Ζέκα. Πέρεθ ξανά, Ζέκα. Βγάζει για τον Βέρμπιτς, αυτός έχει την επιλογή του Μλαντένοβιτς, εκεί θα πάει μπάλα. Όμως υπάρχει offside νωρίτερα και πλάγιο το οποίο δίνεται τώρα, χωρίς να χρειαστεί καν μάλλον να σφυριχτεί το offside. Και άλλες αλλαγές τώρα. Να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές. Θα φύγει με το νούμερο 9 ο Νίκος Βέργος και τη θέση του θα την πάρει ο Κάρολ Αγγέλσκι.
και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα φύγει και ο Σπόραρ από την άλλη πλευρά για να μπει στη θέση του ο Γερεμέγεφ. Θα το δούμε τώρα σε πολύ λίγο αυτό. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Και ο Κούεν θα περάσει μέσα. Ποιος θα φύγει για τον Παναθηναϊκό. Σπόραρ μάλλον όπως πάμε και πριν. Δεν έχει φύγει ακόμα. Και θα φύγει και ο Βαλένσια για τον Ατρόμητο και τη θέση του θα την πάρει ο Κούεν. Με το νούμερο 30. Και όντως ο Σπόραρ είναι αυτός ο οποίος θα βγει με το νούμερο 9. Και τη θέση του θα την πάρει ο Γερεμέγεφ. Έξω λοιπόν ο Σπόραρ, τη θέση του Γερεμέγεφ. Βλέπουμε εδώ στο monitor και το replay τον goal από το πέναλτι του Σπόραρ απέναντι στον Τζιντότα. Και όπως πάμε και πριν, μπαίνει μέσα ο Γερεμέγεφ με το νούμερο 29 για τον Παναθηναϊκό στη θέση του Σπόραρ. Στο 69 με αυτά και με αυτά. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τελευταίο 20 λεπτό του μάτς, να δούμε πώς θα είναι και οι καθυστερήσεις. Λοιπόν, πλάγιο τώρα για τον Ατρόμητο από δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, και Σχρίντα θα πάει να το εκτελέσει. Και Σχρίντα εκτελεί το πλάγιο, γυρνάει τώρα πίσω η μπάλα για τον Ατρόμητο, εκεί όπου βρίσκεται ο Έρλιγμαρ, και θα κάνει το λάθος πλάγιο από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Για να δούμε. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Κανονικά με τον Παλάσιος να είναι αυτός ο οποίος κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να ανοιχθεί από τα αριστερά. Λοιπόν, Αράο πίσω για τον Ζέκα και αυτός για τον Πέρεθ. Πέρεθ ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και ανοίγεται δεξιά για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης έχει την επιλογή του Παλάσιος. Τελικά η μπάλα πάει στον Πέρεθ. Ζέκα, ξανά Πέρεθ. Και από τα αριστερά τώρα Αράο. Βγάζει ωραία για τον Βέρμπιτς. Αυτός παίζει με πλάτη. Έχει την επιλογή του Παλάσιος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Παλάσιος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Μπάλα έπεσε πάνω στον Ντεμπόκ. Τζούρισιτς. Βαγιανίδης με το αριστερό. Η μπάλα πάνω στα σώματα. Ατζιέλσκι είναι αυτός ο οποίος θα διώξει. Και Κούεν τώρα. Παίρνει την μπάλα για τον Ατρόμητο. Προσπαθεί να βγει σαν αντεπίθεση. Έχει την επιλογή του και Σχρίντα. Μπάλα τελικά θα πάει στον Ατζέλσκι. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το σουτ! Out! Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο. Στο 71. Παραλίγο ο Ατρόμητος εδώ να μειώσει σε 4-1. Δεν τα κατάφερε παρόλα αυτά. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ατρόμητο. Τρίτη συνολικά. Άμα δεν κάνω λάθος. Δύο στο πρώτο ημίχρονο και άλλη μια τώρα. Προσπάθησε όσο καλύτερα γίνεται ο Ατρόμητος να στήσει αυτή την επίθεση. Έκανε το σουτ του Ατζιέλσκι. Η μπάλα όμως περνάει out χωρίς κανένα πρόβλημα για το Τριφύλι. Πέρεθ κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Πέρεθ έχει την επιλογή του Τζούρισιτς. Να δούμε που θα πάει η μπάλα. Και τον Αράο. Τελικά η μπάλα θα πάει στο Ζέκα. Ζέκα ανοίγει το ωραία στα δεξιά τώρα. Εκεί όπου βρίσκεται ο Παλάσιος. Παλάσιος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ξανά Ζέκα κρατάει την κατοχή. Γίνεται το λάθος εδώ. Και παίρνει ο Ατζιέλσκι για τον Ατρόμητο. Έχει την επιλογή του Αντιγκιμπού Καμαρά. Γύρισε ο Ζέκα όμως, διόρθωσε το προηγούμενο λάθος και έκοψε ξανά την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ζέκα, Αράο. Αράο κρατάει. Αλλάζει πλευρά στα αριστερά. Πάρα πολύ ωραία για τον Μλαντένοβιτς. Αυτός πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ έχει την επιλογή του Τζούρισιτς. Εκεί θα πάει τώρα η μπάλα. Και δεξιά τώρα για Παλάσιος. Παλάσιος κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό. Βαγιανίδης, ξανά Ζέκα. Ωραία πατάει την μπάλα και πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ αριστερά για Αράο. Και ξανά τώρα ωραίο τριγωνάκι μεταξύ Ζέκα, Αράο και Πέρεθ. Ξανά Ζέκα κρατάει την κατοχή. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ανοίγεται αριστερά για τον Πέρεθ. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά. Πολύ όμορφα. Εκεί όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς. Πίσω τώρα κάθε την παλιά. Ωραία για το Γερεμέγια. Βγαίνει αυτό στο τετατέτ. Γύρισε Βέρμπιτς. Επιθετικό φάουλ. Καλή η σκέψη εδώ του Γερεμέγεφ να γυρίσει προς τα πίσω. Δεν τα κατάφερα παρόλα αυτά.
να έρθει νωρίτερα ο Βέρμπιτς, έτσι ώστε να σκοράρει. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, 4-0 ο Παναθηναϊκός. Ζωντανή περιγραφή εδώ από το YouTube Vasco Sports. Συνεχίζετε να κάνετε subscribe και like. Να φτάσουμε τα 36.100. Όσοι δεν έχετε κάνει, παιδιά, την εγγραφή σας στο κανάλι, πρέπει να την κάνετε οπωσδήποτε τώρα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το είπαμε και πριν. Κάντε το και τώρα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζετε τώρα το παιχνίδι κανονικά. Τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος κρατάει την κατοχή και υπάρχει φάουλ. Όπως μπορούμε να δούμε, στη μεσαία γραμμή. Ο Αράο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει γρήγορα. Θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι κανονικά από δεξιά. Ο Ατρόμητος είναι αυτός ο οποίος έκοψε με τον Τζαβέλα. Θα πάρει τώρα την κατοχή ο Έρλινγκ Μαρκ. Θα γυρίσει πίσω, εκεί όπου βρίσκεται ο Ντεμπόκ. Ντεμπόκ ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Πίσω για τον Τζιντότα. Γίνεται εδώ το λάθος. Και παραλίγο τώρα εδώ να γίνει κι άλλο λάθος. Κρατάει τελικά τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Και θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Για να δούμε. Κρατάει τώρα την κατοχή εδώ ο Παναθηναϊκός πίσω στη μεσαία γραμμή με τον Αράο. Αράο ο οποίος κρατάει, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Ανοίγεται στα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς και ξανά Ζέκα τώρα. Ζέκα, Αράο, Πέρεθ. Για να δούμε Πέρεθ ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει πλευρά, ωραία. Στα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται ο Βαγιανίδης, κλέβει τελικά ο Αγκιμπού Καμαρά. Και ξανά τώρα η κατοχή μετά το λάθος το οποίο έγινε για τον Παναθηναϊκό. Γερεμέγεφ πήγε να πάρει εδώ την μπάλα. Ο Τζιντότας ο οποίος τελικά βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Άλλες 13 εγγραφές, παιδιά. Όσοι δεν έχετε κάνει την εγγραφή στο κανάλι, θυμίζω ότι είναι δωρεάν. Κάντε άλλες 13 εγγραφές έτσι ώστε να φτάσουμε τους 36.100. Λοιπόν, συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά. Με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή. Και αλλάζει πάρα πάρα πολύ ωραία δεξιά για με τον Τζούρισιτς. Αυτός πατάει εξαιρετικά την μπάλα για τον Βαγιανίδη και αυτός για τον Παλάσιος. Παλάσιος προσπαθεί να μπει μες στην περιοχή. Βγάζει για τον Ζέκα. Ζέκα, αλλαγή πλευράς. Πολύ ωραία στα αριστερά Μλαντένοβιτς. Έχει χώρο ο Παναθηναϊκός. Βγάζει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Τζούρισιτς δεν πιάνει καλά την μπάλα. Κρίμα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να βάλει και πέμπτο γκολ. Σέγκεφελντ κρατάει τώρα την κατοχή. Ξανά Ζέκα, ξανά Σέγκεφελντ. Και ξανά τα αριστερά τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει. Μλαντένοβιτς πίσω για τον Αράο. Αράο κρατάει την κατοχή πίσω για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς κρατάει, βγάζει για τον Πέρεθ. Ξανά Τζούρισιτς. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός, που προσπαθεί να ανέβει τώρα προς τα μπροστά. Και βγάζει ξανά για τον Αράο. Και ξανά τώρα στη μεσαία γραμμή. Ωραία τρίπλα η οποία γίνεται εδώ τώρα από τον Βέρμπιτς, ο οποίος πέφτει κάτω, ζητάει το φάουλ και το παίρνει από τον Ευάγγελο Μανούχο. Συνεχιστεί κανονικά τώρα το παιχνίδι. Για να δούμε. Θα συνεχιστεί τώρα κανονικά. Να δούμε με ποιον θα πάει να, με ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει το συγκεκριμένο φάουλ. Για να δούμε. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μλαντένοβιτς, άμα βλέπω καλά. Για να δούμε. Και ο Τζούρισιτς θα πάει πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Μλαντένοβιτς μάλλον με το αριστερό. Όχι, πατάει τελικά την μπάλα. Το σούτ το οποίο έγινε απευθείας από τον Πέρεθ. Η μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα στα χέρια του Τζιντότα. Στο 77 έχουμε φτάσει. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 4-0. Εδώ ζωντανή περιγραφή από το YouTube Vasco Sports. Άλλη μια σπουδαία αναμέτρηση την οποία έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε εδώ. Το Vasco Sports όπως είπαμε και πριν. Ατζιέλσκι πίσω τώρα για τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης ο οποίος συνεχίζει, κάνει το γέμισμα εκεί όπου βρίσκεται ο Ζέκα. Ζέκα κρατάει την κατοχή τώρα για τον Παναθηναϊκό και ανοίγεται ωραία αριστερά για τον Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς ξανά για τον Ζέκα. Ζέκα προσπαθεί να ανοίξει προς τα μπροστά εκεί όπου βρίσκεται ο Βέρμπιτς και αυτός δεξιά για τον Βαγιανίδη. Έχει την επιλογή του Παλάσιος, εκεί θα πάει μπαλά. Στα δεξιά, Παλάσιος σηκώνει το κεφάλι.
Προσπαθεί να επιλέξει το Βέρμπιτ, έκοψε ξανά ο Γκιμπού Καμαρά, ο οποίος μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στο τρομή του. Αυτός και ο Κεσχρίντα από δεξιά. Ωραίο Κεσχρίντα. Ανοίγεται δεξιά για τον Κουέν και αυτός ξανά για τον Κεσχρίντα, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ όμορφα από δεξιά. Κεσχρίντα, Μπαρτ Σέγκεφελντ είναι αυτός ο οποίος βάζει το πόδι του και καλύπτει την μπάλα και είναι out γιατί έχει βρει τελευταία στιγμή ο Κεσχρίντα. Για να δούμε. Στο 78. Και άλλες αλλαγές τώρα. Θα μπει και ο Ιωαννίδης, θα μπει και ο Κότσιρας. Έξω ο Βαγιανίδης λοιπόν, ο οποίος επέστρεψε και άντεξε 78 λεπτά. Τη θέση του θα την πάρει ο Κότσιρας, στη θέση του Βαγιανίδη. Και θα βγει και ο Τζούρισιτς. Αποθέωση για τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Τη θέση του θα την πάρει ο Φώτης Ιωαννίδης. Για να δούμε. Πολλές αλλαγές, όπως είναι λογικό. Δεν έχει να χάσει κάτι ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό κάνει και τις αλλαγές. Και ο Αράο είναι αυτός ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Λοιπόν, Αράο, δεξιά για τον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος ανεβαίνει, έχει την επιλογή του Παλάσιος. Τελικά η μπάλα θα πάει πίσω. Κότσιρας, Πέρεθ και ακόμα πιο πίσω. Και όπου βρίσκεται ο Σέγκεφελντ. Ζέκα. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Ζέκα. Γερνάει πίσω και όπου βρίσκεται ο Κότσιρας. Κότσιρας προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Πίσω για Πέρεθ. Αλλαγή παλιά στα αριστερά. Πάρα πάρα πολύ ωραία και όπου βρίσκεται ο Μλαντένοβιτς. Προσπαθεί αυτός να μπει μες στην περιοχή με το δεξί. Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Κότσιρας. Ξανά από δεξιά τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γύρισε για τον Πέρεθ. Και αυτός ωραία για τον Ζέκα. Ζέκα κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Κότσιρας. Και ξανά τώρα προς τα πίσω. Πέρεθ. Μονοκόμματα. Προσπάθησε να αλλάξει μπαλιά. Δεν τα κατάφερε ο Κούεν. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα. Έπεσε κάτω. Ζήτησε φάουλ. Ο Μανούχος του λέει σήκω. Και συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι με τον Ζέκα. Ο οποίος δίνει για τον Πέρεθ. Και αυτός για τον Βέρμπιτς. Θα σηκώσει το κεφάλι ο τελευταίος. Θα δώσει στον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος κρατάει κάθε την παλιά για τον Ιωαννίδη. Προσπαθεί να μπει αυτός μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνει και ξανά πίσω η μπάλα για τον Πέρεθ. Κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού, στο 80 έχουμε φτάσει. Να δούμε πώς θα είναι και η καθυστέρηση του μάτς. Σε 10 λεπτά θα μάθουμε. Ζέκα. Πέφτει κάτω. Και υπάρχει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Που έγινε από τον παίκτη και το ατρομή του. Το οποίο θα το εκτελέσει γρήγορα ο Σέγκεφελντ. Βγάζει για τον Πέρεθ. Πέρεθ για τον Βέρμπιτς. Ωραία για Ιωαννίδη, σηκώνει. Δεν μπόρεσε αυτός να προλάβει. Και ο Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος βγήκε και μπλόκαρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εδώ για την ομάδα το τρόμι του. Και ο Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Για να δούμε. Τζιντότας δίνει λοιπόν συνέχεια στο μάτς, στο παιχνίδι. Αγκεμπού Καμαρά, Έρλινγκ Μαρκ, Φρι Τζόνσον, αριστερά για τον Καμαρά. Κρατάει και γυρνάει πίσω τώρα για τον Τζαβέλα. Τζαβέλας. Δεξιά για τον Κουέν και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Τζιντότα. Τζιντότας. Το γέμισμα το οποίο έγινε, κεφαλιά του Αράο. Και ξανά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος κρατάει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Αράο. Πέρεθ. Βγάζει για τον Ιωαννίδη, αυτός παίζει με πλάτη. Ωραία κάθε την παλιά για Γερεμέγεφ. Δεν το κατάλαβε αυτός. Άργησε να πάει πάνω στην μπάλα και ο Τζιντότας είναι αυτός ο οποίος πήγε και μπλόκαρε χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα δοθεί τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τζιντότα. Θα δίνει συνέχεια στο μάτς. Η μπάλα η οποία πηγαίνει για τον Αγκιμπού Καμαρά. Κλέβει όμως ξανά ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να γυρίσει τώρα προς τα πίσω. Και όπου βρίσκεται ο Τζιντότας ξανά. Πώς θα κάνει τώρα το γέμισμα. Για να δούμε.
Θα συνεχιστεί τώρα κανονικά το παιχνίδι. Και υπάρχει, για να δούμε τι υπάρχει εδώ. Υπάρχει εδώ ένα χτύπημα. Για να δούμε πού ακριβώς. Πήγε να πάρει την μπάλα εκεί ο Σέγκεφελντ και έπεσε κάτω, συγκρούστηκε με παίκτο ατρομή του. Υπάρχει τραυματισμός λοιπόν και υπάρχει διακοπή στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Σέγκεφελντ, τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα συνεχιστεί τώρα κανονικά το παιχνίδι. Θα σηκωθεί ο... θα σηκωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Για να δούμε. Για να δούμε. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι κανονικά. Με τον Παναθηναϊκό να είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα την κατοχή και προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα πίσω. Για να δούμε. Για να δούμε. Κρατάει τώρα την κατοχή ο Παναθηναϊκός από αριστερά. Κόβει τελικά και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Παίρνει ο Βέρμπιτς την μπάλα. Το σουτ το οποίο έγινε. Και κρατάει τώρα την κατοχή. Για να δούμε. Κότσιρας. Ξανά πίσω για τον Πέρεθ. Πέρεθ για τον Ζέκα. Ζέκα ο οποίος κρατάει. Εξετάζει τις επιλογές. Τελικά θα ξαναπάει πάλι μπάλα στον Πέρεθ. Γερεμέγεφ. Ωραία κάθε την παλιά. Από δεξιά Παλάσιος, πέρασε μπάλα από όλους, Βέρμπιτς δεν μπόρεσε να μπει και να σκοράρει και υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Και κόκκινη κάρτα στον Ζέκα, κόκκινη κάρτα στον Ζέκα για, για τη συγκεκριμένη φάση. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με 10, κόκκινη κάρτα για αυτό το πολύ πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Ζέκα. Θα μπει γρήγορα το ιατρικό επιτελείο μέσα το ατρομή του. Ο Ζέκα ο οποίος έχει πάει και έχει ζητήσει συγγνώμη, αλλά ο Μανούχος του λέει ότι είναι ξεκάθαρο μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα. Πηγαίνει τον αγκαλιάζει κιόλας εκεί ο Μανούχος. Είναι σκληρό φάουλ, εντάξει, είναι με την τάπα μάλλον γι' αυτό. Κόκκινη κάρτα, δεν χαρίζεται ο Μανούχος. Είναι με την τάπα. Για να δούμε, είναι κόκκινη κάρτα. Επομένως ο Ζέκα θα αποχωρήσει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα χάσει και τον ντέρμπι. Για να δούμε. Στο 86, κακή στιγμή. Για να δούμε. Αποθέωση από όλους για τον Κάρλο Ζέκα, ο οποίος σίγουρα δεν νιώθηκε πολύ χαρούμενος μετά την κόκκινη κάρτα. Δακρυσμένος κιόλας, με κατεβασμένο το κεφάλι αποχωρεί μετά την κόκκινη κάρτα την οποία πήρε ο Ζέκα. Με 10 παίκτες λοιπόν και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό που έγινε λοιπόν, όπως πάμε και πριν. Δεν τα κατάφερε με το Ζέκα, όπως πάμε και πριν. Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος θα αποβληθεί. Ο Ζέκα επομένως καταλαβαίνετε ότι εδώ κάπου χάλασε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα συνεχιστεί τώρα κανονικά το παιχνίδι. Θα υπάρχουν αλλαγές, όπως πάμε και πριν.
Θα συνεχιστεί τώρα κανονικά το μάτς. Για να δούμε. Σέγκεφελντ είναι αυτός ο οποίος κρατάει τώρα εδώ. Προσπαθεί να ανοιχτεί προς τα μπροστά. Πέρεθ. Και ξανά τώρα πίσω η κατοχή. Και υπάρχει φάουλ, όπως μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, έχουν μείνει με 10 παίκτες και οι δύο. Το πάμε και πριν, το λέμε και τώρα. Και οι δύο παίκτες έχουν μείνει με 10 παίκτες, όπως είναι λογικό. Γι' αυτό το λόγο τώρα μένει να δούμε πραγματικά τι θα δούμε. Ιωαννίδης κρατάει τώρα την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Γερεμέγεφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Αυτός ο οποίος κλέβει χωρίς κανένα πρόβλημα είναι ο Τζιντότας. Προς τα δώσει τώρα συνέχεια στο μάτς. Και ξανά τώρα στα αριστερά. Πέρεθ. Ξανά Αράο. Και πίσω τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Σέγκεφελντ. Σέγκεφελντ για τον Πέρεθ. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Κότσιρα. Κότσιρας ο οποίος κρατάει. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Και ξανά τώρα από την άλλη πλευρά. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Στη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός όσο καλύτερα να πάει. Εντάξει, τώρα έχει χάσει και τον Σέγκεφελντ. Σίγουρα δεν, και τον Ζέκα, συγγνώμη. Σίγουρα δεν ευχάριστο αυτό. Το είπαμε και πριν, το λέμε και τώρα. Δεν ευχάριστο αυτό. Και θα συνεχιστεί τώρα κανονικά το παιχνίδι. Με τον Κότσιρα να είναι αυτός ο οποίος κρατάει την κατοχή. Λοιπόν, κρατάει τώρα εδώ στα αριστερά Ανέκος με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Δεν τα καταφέρνει. Ξανά Μλαντένοβιτς τώρα εδώ. Προσπάθησε να μπει προς τα μέσα και υπάρχει φάουλ, όπως βλέπουμε. Αλλά θα δοθεί συνέχεια κανονικά τώρα στο μάτς με τον Αράο. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Κρατάει τώρα την κατοχή εδώ ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Λίγε σιγά σιγά το παιχνίδι. Να δούμε πόσα λεπτά θα είναι και οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Για να δούμε. Για να δούμε. Κουέν κρατάει τώρα την κατοχή και ξανά προς τα πίσω τώρα. Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει. Έλιγμαρκ είναι αυτός ο οποίος τώρα ανεβαίνει προς τα μπροστά. Μετά το λάθος το οποίο έγινε. Και ξανά τώρα πίσω. Το Γερεμέγεφ κρατάει την κατοχή. Και Κότσιρας τώρα προσπαθεί να ανοιχτεί. Σεντράρει προς τα μέσα. Κεφαλιά Παλάσσος Γερεμέγεφ. 5-0. Κι άλλο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Γερεμέγεφ. 5-0 λοιπόν. Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει πάρτι. Και εδώ έκανε κάτι πάρα πολύ καλό. Ακόμα ένα γκολ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. 5-0. Και πάρτι αυτή τη στιγμή εδώ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως βλέπετε. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή σωστά
έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος βάζει και πέμπτο γκολ χωρίς κανένα πρόβλημα. Και πάρα πάρα πολύ ωραία έτσι τελειώνει αυτή την φάση. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνετε ότι ξεκινάνε τα συνθήματα για το παιχνίδι το οποίο ακολουθεί στο Φάληρο, έτσι όπως είναι λογικό. Θα ελεγχθεί εννοείται η φάση. Να δούμε, θα ελεγχθεί η φάση. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά θα είναι κανονικά το γκολ. Γερεμέγεφ λοιπόν. 5-0 λοιπόν. Κι άλλο γκολ. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω. Όπως καταλαβαίνετε, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που εύκολα με αυτό το 5-0 καταφέρνει και κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Παίρνει μια μεγάλη νίκη με 5-0, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς πολλά πολλά, όπως είπαμε και πριν, όπως είναι λογικό. Και φτάνει εδώ που φτάνει, έτσι ώστε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη με το 5-0 και να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στη συνέχεια. Λοιπόν, έληξε λοιπόν το παιχνίδι, εδώ είμαστε εννοείται, έτσι ώστε να δώσουμε και όλο τον παλμό και όλο αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε και από τη συνέντευξη τύπου αλλά και από όλα αυτά τα οποία ακολουθούν, εννοείται. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά και για τους δύο ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δικαιωματικά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος παίρνει μια μεγάλη νίκη σήμερα εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με αυτό το 5-0. Τζούρισιτς στο 3, Τζούρισιτς στο 60, Παλάσιος στο 32, Σπόρος στο 45 συν και Γερεμέγεφ στο 90 συν το 5-0, όπως είδατε, έτσι ώστε να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Και τώρα όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν συνθήματα, όπως είναι λογικό, και θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και όλο το ρεπορτάζ το οποίο έρχεται μετά με το post game και όλα αυτά τα οποία εννοείται θα έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε έξω από το γήπεδο του Λεωφόρου. Από το Απόστολος Νικολαίδης λοιπόν, μια μεγάλη νίκη για τον μια μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ακόμα πολλά πράγματα έτσι να δώσει. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και συνέχεια του πρωταθλήματος, εκεί όπου ακολουθεί ντέρμπι, όπως είπαμε και πριν. Και πραγματικά θα δούμε πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος στο πρωτάθλημα. Αποθέως τώρα εδώ, από όλους, όπως είναι λογικό. Αποθέως από όλους λοιπόν. Με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά έκανε πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά σήμερα. Να θυμίσω ότι ακολουθεί και post game, έτσι, το οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε και αυτό έξω από το γήπεδο. Και θα δείτε και άλλα ωραία πράγματα τα οποία ακολουθούν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, όπως είπαμε, το post game το οποίο
ακολουθεί από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Ότι είναι, τα είπαμε. Συνεχίζετε να βλέπετε και να ακούτε Vasco Sports, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 5-0. Όλα τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να τα αναλύσουμε μαζί στο post game στη συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας. Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though.
ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake